Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα κοντά μας ο Παναγιώτης ο Κάβουρας, ο φοροτεχνικός, ο Γιώργος ο Κουτσούκος, ο εργατολόγος μας και η Όλια Νικολοπούλου, η δικηγόρος. Και σήμερα θα βρούμε λύσεις και θα απαντήσουμε σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Πάμε όμως πρώτα να δούμε κάποιες οικονομικές ειδήσεις. Η Ελλάδα είναι πρώτο θέμα στην ατζέντα της Συνόδου των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, που πραγματοποιείται αυτή την ώρα. Οι Υπουργοί Οικονομικών θα ενημερωθούν για την πρόοδο στην τέταρτη αξιολόγηση του προγράμματος, αλλά και για την τεχνική συμφωνία η οποία επετέχθη το Σάββατο στην Αθήνα. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η συζήτηση για τη στρατηγική αναφορικά με το χρέος. Όπως αναφέρεται, το Eurogroup θα αποφασίσει τον Ιούνιο όλα τα στοιχεία για να εξασφαλίσει έξοδο της Ελλάδας από το πρόγραμμα τον Αύγουστο, ενώ η Ελλάδα προτίθεται να εφαρμόσει τα απαιτούμενα μέτρα πριν από το Eurogroup στις 21 Ιουνίου. Ένοχοι κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την επίθεση σε βάρος του Δημάρχου Γιάννη Μπουτάρη. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου, κατά την αναγγελία της απόφασης, δέχθηκε ότι επρόκειτο περί οργανωμένης επίθεσης σε βάρος του Δημάρχου. Ένοχους έκρινε το δικαστήριο τους τρεις κατηγορούμενους για την επίθεση σε βάρος του Δημάρχου Γιάννη Μπουτάρη. Επέβαλε ποινές φυλάκισης 14 μηνών στον έναν 20χρονο και τον 36χρονο ομογενή από τη Γεωργία, ενώ καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 21 μηνών τον δεύτερο 20χρονο. Το δικαστήριο ανέβαλε την ποινή για τους δύο 20χρονους επί τριετία, ενώ για τον 36χρονο τη μετέτρεψε προς 5 ευρώ την ημέρα. Κατά τις απολογίες τους, οι τρεις άνδρες εμφανίστηκαν μετανιωμένοι και υποστήριξαν ότι παρασύρθηκαν από το πλήθος, ενώ ζήτησαν συγγνώμη για τις πράξεις τους. Ο ομογενής από τη Γεωργία ανέφερε ότι δεν γνώριζε καν ποιον χτυπούσε. Από το βήμα του μάρτυρα, ο Γιάννης Μπουτάρης δήλωσε: «Δέχτηκα κλωτσιά στο στομάχι. Πόνεσα, ήταν δυνατή, πέτυχε και τον συνοδό μου. Μου είπε ένας φίλος μου ότι αν με έπιανε κανονικά, θα μου έκανε την κοιλιά κομμάτια». Και ισχυρίστηκε ότι υπήρξε ξεκάθαρα ενορχιστρωτής της επίθεσης που κάθε τόσο έδινε το σύνθημα. Εκπλήξεις έκρυβε η ανάρτηση του μνημονίου που δόθηκε τα ξημερώματα από την ιστοσελίδα της Κομισιόν. Παρά τις προσχέσεις της κυβέρνησης, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης του αφορολόγητου νωρίτερα, μέσα στο 2019 δηλαδή, μαζί με την περικοπή των συντάξεων. Το μνημόνιο δεν ρίχνει φως στη λύση της εξίσωσης των αντικειμενικών αξιών και των πιθανών αλλαγών στον ένφια, θέτει ως προαπαιτούμενο την ευθυγράμμιση αντικειμενικών και εμπορικών αξιών. Περικοπές στις ήδη χορηγούμενες συντάξεις έως 12 Μαΐου 2016 από το 2019 και μετατροπή των νέων συντάξεων σε επιδόματα εξαιτίας του νέου τρόπου υπολογισμού, βλέπει ο εργατολόγος Αλέξης Μητρόπουλος. Με βάση τον επανυπολογισμό των συντάξεων, ο οποίος έχει σχεδόν ολοκληρωθεί στο τραπέζι των περικοπών, βρίσκονται κατά περίπτωση ποσά από 45 έως 439 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζεται η πλήρης κατάργηση του ΕΚΑΣ. Τον επανυπολογισμό, που είναι το σημαντικότερο ζήτημα και απασχολεί την πλειονοψηφία των συνταξιούχων μας, η κυβέρνηση, το δυσάρεστο είναι ότι η κυβέρνηση και οι δανειστές συμφώνησαν ότι θα εφαρμοστεί το προμονοθετημένο μέτρο της περικοπής. Άρα, όσοι διέδιδαν, όσοι πίστευαν, όσοι προσδοκούσαν ότι δεν θα υλοποιηθεί η προνομοθετημένη περικοπή των προσωπικών διαφορών στις κύριες επικουρικές συντάξεις, θα στενοχωρηθούν. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι μέσα σε 7 μήνες, δηλαδή με τη σύνταξη του Νοεμβρίου, με τη σύνταξη του Δεκεμβρίου που αφορά το Δεκέμβριο, κυρία Μίτυλη, θα υπάρξει περικοπή στις προσωπικές διαφορές των κυρίων, στις προσωπικές διαφορές των επικουρικών και στα οικογενειακά επιδόματα των συντάξεων. Βεβαίως το μεγάλο και στενόχωρο ζήτημα είναι για αυτούς οι οποίοι έχουν τα χαμηλά ΕΚΑΣ. Εκεί θα καταργηθεί παντελώς το ΕΚΑΣ και βεβαίως οι συντάξεις και για το 2019, κυρία Μίτυλη, έχει επίσης προνομοθετηθεί να είναι παγωμένες οι συντάξεις το 2019, δηλαδή να μην γίνει καμία αύξηση, καμία σύνταξη, είτε νέας, είτε παλιάς, είτε εκκρεμούσας και το 2019. Είναι 5 μέτρα τα οποία είναι ισχυρά. Είναι 5 μέτρα που πιστεύω ότι καμία κυβέρνηση, και τι έχει προνομοθετηθεί αυτό το σκληρό πακέτο, δεν θα τολμήσει να εφαρμόσει. Ανεξάρτητα πότε βγήκε κάποιος στη σύνταξη, είτε πριν 5 χρόνια, είτε πριν 10 χρόνια, είτε πριν 20 χρόνια, και είναι σήμερα 80-90 ετών, με τον νόμο Κατρούγκαλου, απεφασίστη να ξαναυπολογιστεί η σύνταξή του. Ας έχει βγει με άλλο νομικό πλαίσιο, ας έχει βγει με άλλες συντάξιμες αποδοχές, ας έχει υποστεί 10 και 20 μειώσεις τώρα, του είπε η κυβέρνηση Τσίπρα Κατρούγκαλου, εγώ
θα σε ξαναπεράσω από μία εξέταση και αν βρω ότι είσαι παραπάνω, αυτή είναι η προσωπική διαφορά, τότε θα σου κόψω την προσωπική διαφορά. Είναι ένα παράδεκτος, ανέντιμος θεσμός, κακός θεσμός, δεν έχει εφαρμοστεί τέτοιο πράγμα πουθενά στον πλανήτη. Η κυβέρνηση για να αποφύγει τις άμεσες οριζόντιες περικοπές απεφάσισε τις προσωπικές διαφορές σε βάθος διετίας-τριετίας και είπε να γίνει από 1η-1η-19, πιθανότατα πιστεύοντας και σχεδιάζοντας ο Πρωθυπουργός ότι το Γενάρη του 19 που θα υποχρεωθεί να υλοποιήσει την προσωπική διαφορά δεν θα είναι στην κυβέρνηση ή θα έχει κάνει εκλογές. Ιδιαίτερα προσεκτική κατά τη συμπλήρωση των φετινών φορολογικών δηλώσεων πρέπει να είναι οι φορολογούμενοι που φιλοξενούν στα σπίτια τους ενήλικα άτομα, είτε παιδιά είτε συγγενείς ή φίλους. Φορολογούμενος που φιλοξενείται θα πρέπει κατά τη συμπλήρωση της φορολογικής του δήλωσης να αναγράψει δίπλα στον κωδικό 801 στον πίνακα 6 το άφημι του ιδιοκτήτη του σπιτιού, τα τετραγωνικά μέτρα του σπιτιού, καθώς και τους μήνες της φιλοξενίας μέσα στο 17. Ο φορολογούμενος τώρα που φιλοξενεί θα πρέπει να συμπληρώσει τον κωδικό 007 ή 008 του πίνακα 2 της φορολογικής του δήλωσης. Τέλος, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει ενήλικο εξαρτώμενο τέκνο, το οποίο φιλοξενεί, θα πρέπει να συμπεριληφθεί κανονικά στον πίνακα 8 της δήλωσης, όμως δεν υποχρεούται να συμπληρώσει τα στοιχεία του εξαρτώμενου μέλου στον πίνακα των κωδικών 007 και 008 για τη φιλοξενία. Αιτήσεις θα πρέπει να συνεχίσουν να υποβάλουν οι συνταξιούχοι για την επιστροφή των παράνομων μειώσεων στις κύριες συντάξεις. Ο εργατολόγος Στάθης Χριστοδουλέλης μας εξηγεί. Σοφία μου, ότι τον προηγούμενο μήνα είχε γίνει σωστά η παρακράτηση, η οποία διενεργεί το λανθασμένα παράνομα το προηγούμενο διάστημα για την εισφορά του νόμου 3986 του 2011 για την επικουρική σύνταξη, χωρίς βέβαια να έχουν δοθεί πίσω τα αναδρομικά που δικαιούνται οι συνταξιούχοι για το χρονικό διάστημα το οποίο υπήρχε παράνομη παρακράτηση. Αυτή ήταν η πρώτη παράνομη παρακράτηση και έγινε απλά η διόρθωση της κράτησης. Αναμένουμε τα αναδρομικά. Στην ίδια λογική ακριβώς κινούνται και οι κρατήσεις του νόμου 4093 του 2012 αφενός, που αφορά άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης άνω των 1.000 ευρώ και της εισφοράς αλληλεγγύης, της ΕΑΣ, η οποία υπάρχει απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία την κρίνει παράνομη, του 2017. Η λογική είναι λοιπόν ότι όσοι συνταξιούχοι έχουν κάνει αίτηση, απαιτώντας απλά η κράτηση να εφαρμόζεται επί του πραγματικώς καταβαλωμένου ποσού και όχι επί του εικονικού, του αρχικώς προσδιορισέντος ποσού, όπως γίνεται μέχρι τώρα λανθασμένα, θα πρέπει, καλό είναι όσοι δεν έχουν κάνει να κάνουν αίτηση ή ακόμα και όσοι έχουν κάνει και έχει παρέλθει το 20ήμερο, στο οποίο κανονικά κατά νόμον υποχρεούται η διοίκηση να απαντήσει, να επανέλθουν, και αυτό όχι για κάποιο άλλο λόγο παρά για να ασκηθεί πίεση, όπως πίεση ασκείται και από την ετοιμιγορία του συνηγόρου του πολίτη, η οποία έρχεται να πιέσει για να αποκατασταθεί η αδικία εις βάρος των συνταξιούχων. Άρα λοιπόν η λογική είναι ότι θα πρέπει να ασκηθεί πίεση από τους συνταξιούχους για να λάβουν αυτά τα οποία δικαιούνται, αυτά τα οποία παρανόμως τους έχουν παρακρατηθεί. Και από τη στιγμή που αποδοθούν και τα αναδρομικά για την κράτηση του νόμου 3986 του 2011, θα ακολουθήσει και η καταβολή των αναδρομικών για τις δύο επόμενες παράνομες κρατήσεις του νόμου 4093 του 2012 και της εισφοράς αλληλεγγύης. Μέχρι τις 20 Ιουνίου θα πρέπει να υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις όσοι είναι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού από τον ΟΠΕΚΑ και δικαιούνται τη δεύτερη δόση που αντιστοιχεί στο δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, όσοι φορολογούμενοι υποβάλουν έως τις 20 Ιουνίου στο TaxisNet τις φορολογικές τους δηλώσεις και τις αιτήσεις Α21 για τη χορήγηση νέων οικογενειακών επιδομάτων, τότε θα λάβουν το επίδομα στο χρονικό διάστημα από 25 έως 27 Ιουνίου. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι δεν έχουν λάβει τα επιδόματα του πρώτου διμήνου, θα τα εισπράξουν μαζί και αυτά. Η εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων Α21 θα ανοίξει, όπως έχει δηλώσει η κυρία Φωτίου, την Παρασκευή 25 Μαΐου. Και στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθούν χρήσιμες πληροφορίες.
Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε με τους εκλεκτούς μας καλεσμένους. Σήμερα κοντά μας είναι ο εργατολόγος μας, ο Γιώργος Οκτσούκος. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, μου. Σοφία. Γεια σας. Ο φοροτεχνικός μας, ο Παναγιώτης ο Κάβρας. Καλησπέρα, Σοφία. Παναγιώτη μου. Ευχαριστώ πολύ. Πολλά έχουμε να δούμε βεβαίως και στο κομμάτι της φορολογίας και στο κομμάτι των του ασφαλιστικού. Σε καθημερινές ερωτήσεις. Τι γίνεται με τον επανεπολογισμό, τι είναι αυτή η προσωπική διαφορά, τι σύνταξη στο φινάλε θα λάβει κάποιο συνταξιούχο. Είναι ένα γνώριο ερώτημα αυτό, Σοφία, και όπως είδες τον τελευταίο καιρό ακούγονται και διάφορες ανακοινώσεις αντιφατικές. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι έχει δρομολογηθεί ο επανυπολογισμός και μάλιστα αν επιβεβαιωθεί πλήρως, γιατί πρέπει να έχουμε και στα χέρια μας την απόφαση καθαρογραμμένη του Συμβουλίου της Επικρατείας που κρίνει συνταγματικό τον επανυπολογισμό, θα το ξαναπούμε αυτό. Πράγματι, από Δεκέμβριο του 2018 το σύνολο των συνταξιούχων της χώρας θα δει μια καινούρια σύνταξη, θα δει ένα νέο ποσό το οποίο θα στηρίζεται επακριβώς στις διατάξεις του νόμου 4387 του 2016, του νόμου Κατρούγκαλου, όπως το γνωρίζουμε όλοι. Και αυτό το οποίο είναι αξιοσημείωτο είναι ότι ο επανυπολογισμός αυτός θα γίνει πραγματικά με τα νέα δεδομένα, δηλαδή θα εκτιμηθούν ξανά από την αρχή οι μισθολογικές αποδοχές, οι εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών που είχαν αποδοθεί μέχρι και το χρονικό σημείο που είχαν καταθέσει την αίτηση συνταξιοδότησης. Όλα αυτά λοιπόν θα μπουν σε μια ζυγαριά, θα εξαχθεί ένα καινούριο αποτέλεσμα βάσει του νόμου αυτού. Αυτό είναι και η προσωπική διαφορά. Είναι διαφορά δηλαδή του υπολογισμού μεταξύ της παλαιάς σύνταξης και της νέας σύνταξης με βάση το νόμο του 2016. Και όσον αφορά την περικοπή και όλα αυτά που ακούγονται σχετικά με το πλαφόν όντως είναι το 18%. 18%. Όλες βέβαια οι οικονομικές αναλύσεις τις οποίες έχουμε δει μέχρι σήμερα πραγματικά δείχνουν αξιοσημείωτες διαφορές. Και αυτό βασίζεται στο γεγονός ότι όσο πιο μεγάλη είναι η διαφορά που θα εντοπιστεί μεταξύ της παλιάς και της νέας σύνταξης, τόσο πιο αισθητή θα είναι και η παρενέργεια που θα υπάρχει στη συντελική σύνταξη. Βεβαίως να δούμε πότε θα έρθει, γιατί ακούγονται, σηκοψιθυρίζουν ότι μπορεί να έρθει και νωρίτερα και το φορολόγητο, Παναγιώτη Κάβρα, και καταλαβαίνεις αυτό θα φέρει και νέα μείωση στο εισόδημά μας. Το πιθανότερο που ακούγεται, μακάρι να μην εισακουστούν όλες αυτές και να μην επιβεβαιωθούν όλες αυτές οι πληροφορίες και οι φήμες, αλλά δυστυχώς υπάρχει περίπτωση από 1η-1η-19 να έχουμε και τη μείωση στο φορολόγητο που καταλαβαίνουμε ότι σε όλο αυτό το κλίμα και σε όλη αυτή την υπερφορολόγηση που δέχεται το ελληνικό νοικοκυριό θα είναι ό,τι χειρότερο. Ήδη τα εισοδήματα είναι μειούμενα, είναι πενιχρά, έχουν υποστεί ούκο λίγες περικοπές και καταλαβαίνετε ότι ένα ποσό των 3.000 περίπου ευρώ στο φορολόγητο κάτω σημαίνει σε όλους χοντρικά περίπου 500-600 ευρώ επιβάρυνση φόρου το χρόνο. Δηλαδή μιλάμε για 50 ευρώ το μήνα επιβάρυνση για τον κάθε φορολογούμενο. Είναι μεγάλα τα ποσά από τη στιγμή που αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτό το κλίμα και δεν ακούγεται το 50 ευρώ λίγο έτσι μικρό ή γραφικό, αλλά είναι πραγματικά δύσκολα να μπορέσει το ελληνικό νοικοκυριό να βγει πέρα. Θέλω να τονίσω εδώ, Σοφία, ότι και το λένε και όλοι οι συνάδελφοι εδώ στην εκπομπή σου, ότι ο αριθμός των φορολογικών δηλώσεων που έχουν υποβληθεί μέχρι τώρα είναι πολύ μικρός, πενιχρός, είναι αργή η ρυθμή και αυτό γίνεται γιατί υπάρχουν ουσιαστικά προβλήματα και συνεχίζουμε να έχουμε προβλήματα. Προβλήματα πρακτικά. Υπάρχει σίγουρα το πρόβλημα με την φιλοξενία, με τους φιλοξενούμενους και την παροχή φιλοξενίας. Ήδη υπάρχουν πολλές δηλώσεις οι οποίες έχουν γίνει λανθασμένα, δηλαδή κάποιοι οι οποίοι ήταν παρέχοντες φιλοξενία δεν το δήλωσαν και ήδη έκαναν φορολογική δήλωση με αποτέλεσμα να έχουν μπλοκάρει τους φιλοξενούμενους. Οι τροποποιητικές δηλώσεις δεν είναι ανοιχτές, είναι ήδη ένα ζήτημα γιατί κάποιος που θα θέλει να διορθώσει δεν μπορεί. Δεν επομένως, μπορεί να το κάνει. Και αντίστοιχα ο φιλοξενούμενος δεν μπορεί να προχωρήσει φορολογική δήλωση. Υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα με το ότι η πλατφόρμα του Α21 εδώ και ένα μήνα που έχουν ανοίξει φορολογικές δηλώσεις δεν υπήρχε. Επομένως, πολλά νοικοκυριά και οικογένειες που περίμεναν αυτό το εισόδημα και να κάνουν την αίτηση, που πέρσι υπήρχε ταυτόχρονα με τη φορολογική δήλωση, επειδή το Α21 πέρασε από τον ΟΓΑ στον ΟΠΕΚΑ, μια καινούργια υπηρεσία,
Η πλατφόρμα λένε ότι θα ανοίξει αύριο ή το Σαββατοκύριακο. Ίσως είναι αυτό ένα μεγάλο ξεμπλοκάρισμα, γιατί περίπου 800.000 δικαιούχοι, 800.000 οικογένειες θα βιαστούν να κάνουν τη φορολογική δήλωση για να και πάρουν το εισόδημα. Και έως τις 20 Ιουνίου πρέπει μέχρι να έχω υποβάλει τη φορολογική δήλωση για να έχω κάνει και το Α21. Προϋπόθεση υποβολή της φορολογικής δήλωσης για να κάνει το Α21. Και αυτός ένας σοβαρός λόγος. Όπως και άλλα προβλήματα, όπως και το Ε3 που είναι τελείως καινούριο, θα έλεγα, το χαρακτήριζα ένα μοντέρνο έντυπο, αλλά όχι. Δεν έχει προετοιμάσει τους φορολογούμενους και ακόμα και τα λογιστήρια για μια τέτοια αλλαγή πολύ γρήγορη, και υπάρχουν καθημερινά και άλλα προβλήματα, θα τα πούμε στην πορεία, τα οποία έχουν να κάνουν με τους κωδικούς που μπλοκάρουν πολλές φορές φορολογικές δηλώσεις. Ένα παράδειγμα, αν μου επιτρέπεις, που δεν το έχουμε πει, είναι ότι οι φιλοξενίες, πάλι σε σχέση με τη φιλοξενία, από σε ηλικιωμένους, σε οίκους ευγυρίας ή σε ψυχιατρικά ιδρύματα, που ουσιαστικά φέτος δεν είναι φιλοξενία, γιατί σε αυτά τα ιδρύματα και σε αυτές τις κλινικές οι ηλικιωμένοι δίνουν κάποια ποσά. Επομένως, φιλοξενία με όρους και αμοιβής δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. Εδώ λοιπόν είναι στον αέρα. Είχα παράδειγμα χθες και προχθές που δεν μπόρεσαν να υποβάλουν δήλωση εκείνοι οι οποίοι είναι σε κάποιες τέτοιες κλινικές, γιατί εδώ υπάρχει το ερώτημα το τι θα κάνει το νομικό πρόσωπο ή η εταιρεία που φιλοξενεί η κλινική, η νομική οντότητα που φιλοξενεί έναντι αμοιβής, φιλοξενεί σε εισαγωγικά τους ηλικιωμένους. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο ή ο νόμος εκπρόσωπος μέσω της δήλωσης ή η εταιρεία να δηλώσει ότι φιλοξενεί, πάλι σε εισαγωγικά το λέω, τους ηλικιωμένους οι οποίοι έτσι κι αλλιώς δίνουν μηνιαία καταβολή για την νοσηλεία τους. Και αυτό είναι πρόβλημα. Υπάρχουν τέτοια χαρακτηριστικά καθημερινά προβλήματα που έτσι πάνε πίσω οι δηλώσεις, και δεν ξέρω κατά πόσο, δεν το συζητάω για τέλος Ιουνίου, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο ψεύτης να βγω και μακάρι να τελειώσουμε τέλος Ιουλίου αισίως. Κύριε Βασίλη, καλησπέρα σας. Και επίσης να προσθέσω ότι υπάρχει και απέχθεια γενικά των φορολογουμένων στο να προσέλθουν να κάνουν τη δήλωση, ακριβώς γιατί μέσα σε όλη αυτή την καταιγίδα των επιβαρύνσεων και εγώ μου προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση ότι ο κόσμος είναι τόσο αποθαρρυμένος και απαισιόδοξος που δεν νιώθει την υποχρέωση ως πολίτης να προσέλθει και να υποβάλλει όλα τα φορολογικά του δεδομένα, ακριβώς γιατί εκφράζει με αυτόν τον τρόπο, ίσως με την αποχή του μέχρι και σήμερα, έως και σήμερα, και την αγανάκτησή του, την αντίθεσή του σε όλο αυτό το. Πολύ σωστά, Γιώργο, και είναι και πρακτικό στη ζωή όλων, γιατί αυτό που εμείς ζούμε και μας λένε είναι ότι να υποβάλω φορολογική δήλωση για να αρχίσω από τον Ιούλιο να πληρώσω πια τα καινούργια, ενώ τα παλιά ήδη τα έχω σε 12 ή σε 100 δόσεις και χρωστάω ήδη 2-3 χρόνια. Και τι να πληρώσω, βεβαίως. Είναι πρόβλημα. Κυρία Μαρία, καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα. Σύζυγος έχει αναπηρία 85%. Μάλιστα. Θα ήθελα να μάθω, θα γίνει επανυπολογισμός της σύνταξης? Και οι αναπηρικές συντάξεις είναι στο στόχαστρο του επανυπολογισμού. Είναι συνταξιούχος από πότε, να ρωτήσω? Είναι από το δημόσιο πάνω από 10 χρόνια. Πάνω από 10 χρόνια. Θεωρείται παλιός συνταξιούχος και η δική του σύνταξη και αυτή μπαίνει στον επανυπολογισμό, διότι δεν υπάρχει καμία εξαίρεση για τη συντάξη αναπηρίας. Οπότε η απάντησή μου είναι ναι. Να σας ρωτήσω, επειδή μέχρι τώρα δεν γινόντουσαν οι μνημονιακές κρατήσεις. Μάλιστα. Ναι. Τώρα θα γίνει. Επειδή είχατε το ποσοστό άνω του 80%, γι' αυτό με ρωτάτε. Επειδή είχατε εξασφαλίσει ποσοστό άνω πήρες το 80%. Δεν πρέπει να επιβληθούν και τώρα και μετά τον επανυπολογισμό. Γιατί είναι μέσα στο ποσοστό του, κανονικά δεν κατάλαβα. Ναι, δεν πρέπει να επιβληθούν οι περικοπές. Από τη στιγμή που δεν ίσχυσαν από την αρχή, δεν πρέπει να επιβληθούν και με τον επανυπολογισμό. Απλώς αυτό που σας αναφέρουμε είναι ότι δεν μπορεί να γλιτώσει την περίπτωση του επανυπολογισμού ασχέτως των περικοπών. Οι περικοπές δεν θα εφαρμοστούν σε κάθε περίπτωση.
Δηλαδή θα γίνει επανυπολογισμός. Θα γίνει επανυπολογισμός, αλλά δεν θα μπουν οι περικοπές, οι μνημονιακές αυτές λόγω του ποσοστού αναπτύξεως. Μα ούτε σε άλλο στον επανυπολογισμό δεν μπαίνουν οι περικοπές, οι μνημονιακές. Ο επανυπολογισμός αφορά μία εκτίμηση της σύνταξης με βάση νέους συντελεστές αναπλήρωσης. Δηλαδή επανυπολογίζεται η αρχική σύνταξη με βάση νέα δεδομένα. Δεν εντάσσει μέσα τις περικοπές. Είναι μια διαφορετική φιλοσοφία υπολογισμού, ναι. Να το πω έτσι. Ναι. Εντάξει, ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να καλησπερίσω την δικηγόρο μας την Ολία την Νικολοπούλου. Καλησπέρα, Ολία μου. Καλησπέρα σε όλους. Καλό απόγευμα. Εδώ έχουμε πολλά να συζητήσουμε και αλλαγές στο νόμο Κατσέλη. Σε λίγα λεπτά έχουμε ετοιμάσει και κάρτες για να μας εξηγήσει και βεβαίως τα πάντα για τις ρυθμίσεις και για τα δάνειά μας. Ο κύριος Βασίλης είναι επόμενος τηλεθεατής μας. Ναι, ναι. Καλησπέρα σας, κύριε Βασίλη. Ναι, ήθελα να μιλήσω με τον κύριο Εργατολόγο. Ο κύριος Κουτσούκος σας ακούει, βεβαίως. Καλησπέρα. Έχω ένα ανεψιό, κύριε Κουτσούκο, και υπηρετούσε στην αστυνομία και το πιάσανε για πλαστό απολυτήριο και τον διώξανε. Μα έγινε τώρα. Ναι, α, ναι. Είχε κάνει 23 χρόνια και μισό. Του ήρθε ένα πρόστιμο 400.000 περίπου. Έγινε το δικαστήριο, αθωώθηκε από το δικαστήριο. Που του έκανε το δημόσιο. Μάλιστα. Τώρα από εδώ και πέρα τι συνέβη, αυτός αθώθηκε. Την απόφαση αυτή την κοινοποίησε στην υπηρεσία του. Για να γίνει η αποκατάσταση της... Ο δικηγόρος που είχαμε, ναι. Είχε κάνει μια προσφυγή να επανέλθει στην αστυνομία πάλι. Μάλιστα. Και ποια είναι η τύχη, η έκβαση της υπόθεσης. Ακόμα δεν έγινε το δικαστήριο της αστυνομίας τώρα. Πρέπει τότε να γίνει το δικαστήριο, γιατί ναι. Με βάση τη δικαστική απόφαση θα επιδιωχθεί η αποκατάστασή του και μάλιστα αναδρομικά από τότε που απολύθηκε, εφόσον όπως μου είπατε υπήρξε αθωτική απόφαση. Ναι, αθωτική απόφαση. Ναι. Πρέπει όμως... Υπάρχει πιθανότητα να επανέλθει. Κοιτάξτε, αυτό θα το κρίνει ασφαλώς το δικαστήριο, το οποίο θα εκτιμήσει ασφαλώς το γεγονός ότι υπάρχει μια αθωτική απόφαση. Μόλις εκδοθεί. Στη σύνταξη ένα δεύτερο. Μια δεύτερη ερώτηση. Για τη σύνταξη έχει 23 χρόνια η υπηρεσία και 5 χρόνια έχει. Τέβε. Κοιτάξτε, σε αυτή την περίπτωση ήταν για παράπτωμα που αφορούσε την υπηρεσία. Πρέπει λιγάκι να δούμε ακριβώς τι αναφέρει η απόφαση. Αν θέλετε, αφήστε το τηλέφωνό σας και στο τέλος της εκπομπής θα επικοινωνήσουμε για να μην. Το τηλέφωνο μου το έχω αφήσει εκεί πέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, να δούμε ακριβώς σε τι αναφέρεται η απόφαση. Έχουμε την κυρία Διονυσία. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Σας ακούω. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο, για να κάνω το χρηματολογικό, τι πρέπει, στο μηχανικό ή στο λογιστή. Κύριε Κάβουρα. Κυρίως οι μηχανικοί, λογιστικά γραφεία, λίγα ξέρω ότι αναλαμβάνουν αυτές τις υποθέσεις, κυρίως οι μηχανικοί. Υπάρχουν και λογιστικά γραφεία που συνάδελφοι που αναλαμβάνουν να κάνουν και αυτοί. Υπάρχουν μια σειρά εγγράφων. Το καλύτερο ποιο είναι, επειδή είστε χωριό. Εντάξει, ό,τι βολέψει εσάς και είναι πιο κοντά σας κάποιο γραφείο ή μηχανικού ή λογιστή που αναλαμβάνει. Ξέρω ότι σε επαρχίες... Βέβαια, ξέρω σε επαρχίες... Μπορείτε να μου πείτε τι στοιχίζει. Ορίστε. Τι στοιχίζει, ξέρετε, να μου πείτε. Αυτό τώρα δεν μπορώ να σας πω. Είναι ανάλογα την περίπτωση, τι ακριβώς έχει ο κάθε ένας σαν περιουσία, το μέρος, η επαρχία, το γραφείο. Είναι σε ένα όνομα. Ποικίλουν οι τιμές. Δεν μπορώ να κάνω εκτίμηση τώρα για κάτι τέτοιο. Θα πρέπει ανάλογα στην περιφέρειά σας υπάρχουν γραφεία ή λογιστικά ή μηχανικών. Ξέρω τις περιφέρειες και λογιστικά γραφεία αναλαμβάνουν. Κάντε μία ερώτηση εκεί στα πλησιέστερα γραφεία, θα σας ενημερώσουν πιο κατάλληλα. Ευχαριστώ κύριε, ευχαριστώ πάρα καλά. Πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι μεγάλη γωνία, βλέπετε τώρα, για το τι θα πάνε, πού θα απευθυνθούν και το έχουμε πει πολλές φορές και στους ίδιους. Και είναι και μπερδεμένος ο κόσμος. Είναι μπερδεμένος. Με τόσα πολλά που συμβαίνουν. Όλοι, Νικολοπούλου, γιατί το ακίνητο το έχουμε πει πολλές φορές. Πρέπει να το προσέχουμε, πρέπει να το αποτυπώνουμε σωστά και στο κομμάτι τη λογιστικά. Και ειδικά στο κομμάτι του κτηματολογίου πρέπει να είμαστε πολύ σωστοί, πολύ ακριβείς, γι' αυτό και πολύ σωστοί.
σωστά είπε ο κύριος Κάβουρας, ότι θα πρέπει να, ο καθένας να λάβει το ρίσκο του και να πάει σε αυτόν που θεωρεί κατά το δοκούν τον ειδικότερο. Τώρα από εκεί πέρα ο καθένας δεν μπορεί να συμβουλεύσει αυτό το κομμάτι. Θέλει όμως πραγματικά πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί ό,τι περαστεί, όπως ξέρεις, μετά δημιουργεί προβλήματα, ακτιματολογικά δικαστήρια και πάει λέγοντας. Θέλει μεγάλη προσοχή. Βεβαίως λοιπόν. Θα κάνετε και με τα δανειά σας. Θα δούμε τι γίνεται και τι ακούμε και για τις νέες αντικειμενικές. Θα δούμε τι γίνεται και στο κομμάτι των εμπορικών αξιών. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Θα δούμε και για τις ρυθμίσεις στα δανειά σας και για τον εξοδικαστικό. Θα δούμε και για την εισαλλαγή στο νόμο Κατσέλη. Έχουμε τον κύριο Γιώργο. Ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ακούμε, κύριε Γιώργο. Ο χρόνος του επιδόματος ανεργίας είναι συντάξιμος? Ο χρόνος επιδότησης ανεργίας, ναι, μπορεί να προσθεθεί για να θεμελιώσει κανείς συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Ναι. Μία φορά ή όσες φορές συμβεί? Μία φορά. Και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος, σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να μετρηθούν έως 200 μέρες και σε άλλες περιπτώσεις έως 300 μέρες. Και πάντα μία φορά. Μία φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε. Ο κύριος Αχιλλέας είναι ο επόμενος τηλεθεατής μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ήθελα να ρωτήσω το δικηγόρο μας, τον εργατολόγο. Μάλιστα. Ναι, ήθελα να ρωτήσω τον, εργατολόγο μας. Ναι, καλησπέρα. Ότι μου κρατάει το ΙΚΑ στη σύνταξη και 43 ευρώ υπέρ αλληλεγγύης. Αυτό δεν έχει καταργηθεί ή ισχύει ακόμα? Σας κρατάει για την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων. Ναι, ναι, 43 ευρώ κάθε μήνα. Κοιτάξτε, αυτή η εισφορά, αυτό το θέμα με την εισφορά έχει να κάνει κυρίως με αθροίσματα συντάξεων πάνω από 1.400 ευρώ μεικτά. Μεικτά έχω 1.450. Μάλιστα. Σε αυτή την περίπτωση, επειδή υπάρχει ήδη και μια απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2017, όπως και προηγουμένως υπόθηκε, έχετε κάνει κάποια κίνηση στο Ταμείο να ζητήσετε τη διακοπή? Να το στείλω, αλλά δεν έχω κάνει. Ωραία, θα ήταν καλό να καταθέσετε μία αίτηση στον ΕΦΚΑ. Στο ΙΚΑ, στο ναι, στον ΕΦΚΑ σήμερα, στο υποκατάστημα λοιπόν του ΙΚΑ στο οποίο υπάγεστε, ναι. με την οποία αίτηση να ζητάτε την διακοπή, την εφεξής διακοπή της κράτησης αυτής. Βασιζόμενος στο ότι υπάρχει και μία απόφαση ήδη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία βέβαια έχει τοποθετηθεί όσον αφορά τους δημοσίους, αλλά κατ' εμέ έχει αναλογική επέκταση και στις υπόλοιπες κατηγορίες, γιατί αυτή η φορά έχει... Ήτανε πάντως μία μνημονιακή κρατηθεί, ναι. Υποχρέωση, αλλά καταργήθηκε και πλέον ισχύει. Ναι, με οδηγώ αυτή την απόφαση, όπως σας είπα, είναι απόφαση του 2017. Μπορείτε να ζητήσετε το Ταμείο Μέτησή σας να τη διακοπή εφ' εξής της κράτησης αυτής. Αναδρομικά δεν έχει αυτή να δώσει. Αναδρομικά δεν θα σας γίνει δεκτό το αίτημα. Γιατί αυτό αφορά αυτούς που είχαν προσφύγει στη δίκη. Οπότε, που είχαν καταστεί διάδικη. Ναι. Καταθέστε όμως την αίτηση να έχετε ένα αριθμό πρωτοκόλλου για να εκκρεμεί το αίτημά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σε λίγα λεπτά θα δούμε μαζί με τον κύριο Κάβουρε για το κομμάτι της φιλοξενίας. Μας είπε και πριν από λίγο ότι πάρα πολλές φορολογικές δηλώσεις έχουν σταματήσει γιατί υπάρχει ένα μπέρδεμα γενικότερα πώς δηλώνει. Ποιο θα εξηγήσουμε σε πολύ λίγο τι κάνει αυτός που φιλοξενεί και τι γίνεται αυτός που φιλοξενείται. Πάμε τώρα με την Όλια την Νικολοπούλου να δούμε τι γίνεται στο κομμάτι των δανείων. Εμπορικές αντικειμενικές αξίες, τι γίνεται με τα δανειά μας και βεβαίως να δούμε πού θα κάτσει τελικά η μπύλια, Όλια μου. Κοίταξε, Σοφία μου, υπάρχει γενικά μια κινητικότητα. Είχαμε πει και από εδώ πολλές φορές ότι οι τράπεζες θα πρέπει να παρουσιάσουν κάποια πολύ συγκεκριμένα στοιχεία στο τέλος του 2019 για τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων. Άρα λοιπόν υπήρχαν και μια σειρά προτάσεων, τις οποίες τις ακούγαμε, αλλά ωστόσο δεν υλοποιούνταν κάθε φορά που πηγαίναμε με τους δανειολήπτες και κάναμε τα σχετικά αιτήματα. Αυτό το οποίο έχει επικρατήσει σήμερα, έχει συμβεί σε αρκετές περιπτώσεις και φαίνεται ότι μάλλον θα θεσμοθετηθεί τουλάχιστον για το μεγαλύτερο κομμάτι των στεγαστικών δανείων, είναι το λεγόμενο Ιρλανδικό μοντέλο, όπως το είχαμε πει και από εδώ σε σένα, πρώτη-πρώτη, ήδη εδώ και ένα χρόνο. Λοιπόν, τι ακριβώς θα σημαίνει αυτό, τουλάχιστον υπό τη μορφή που το συζητούν σήμερα οι τράπεζες. Δηλαδή, το στεγαστικό δάνειο θα παγώνει ουσιαστικά ένα μέρος του, δεν είναι απαραίτητο ότι θα είναι το 50% το παγωμένο. Ενδεχομένως λοιπόν το παγωμένο να είναι μικρότερο, εάν θα εξαρτάται από την εμπορική αξία, τη σημερινή εμπορική αξία του ακινήτου.
του. Δηλαδή, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι πάνω από 50%, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι και κάτω από 50%. Το υπόλοιπο παγωμένο κομμάτι δεν θα αποπληρώνεται, αλλά θα αποπληρώνεται κανονικά το πρώτο κομμάτι, όποιο ποσοστό, σου είπα, αυτό θα το κρίνουν οι τράπεζες ανάλογα και με τα οικονομικά δεδομένα του δανειολήπτη κάθε φορά, και θα κερδίζει ένα μπόνους ο συνεπής δανειολήπτης στο τέλος του έτους, 4-5%, από το οποίο θα εκπίπτει ουσιαστικά το παγωμένο κομμάτι. Άρα, εμέσως θα υπάρχει μία διαγραφή στο δάνειο, η οποία βεβαίως σε 4-5 χρόνια θα επαναδιαπραγματεύεται. Είχαμε ξεκινήσει με τη δεκαετία. Λέγαμε όλοι ότι αυτή η επαναδιαπραγμάτευση θα γίνεται στη δεκαετία. Φαίνεται όμως ότι επειδή τα οικονομικά δεδομένα πράγματι είναι αρκετά ασταθή, ενδεχομένως στην τετραετία, στην πενταετία θα γίνεται μια επαναδιαπραγμάτευση στο τι θα ακριβώς θα γίνεται με το κομμάτι το οποίο έχει παγώσει και δεν αποπληρώνεται. Ωστόσο, να σου πω ότι ίσως είναι η μοναδική ρύθμιση που πραγματικά αυτή τη στιγμή, εάν τρέξει για όλους, γιατί τρέχει ήδη για κάποιους, αλλά για πολύ πολύ περιορισμένο αριθμό στεγαστικών δανείων και μάλιστα στεγαστικών που έχουν να κάνουν με πολύ αξιόλογα ακίνητα. Δεν θα διστάσω να σου πω, γιατί σε όσες περιπτώσεις τουλάχιστον το έχουμε πετύχει, πραγματικά τα ακίνητα είναι αξιόλογα. Λοιπόν, όπως και να έχει όμως, είναι μια πολύ καλή ρύθμιση, δίνει μια λύση, πέφτει η δόση, όπως καταλαβαίνεις, ενώ παράλληλα, χωρίς η τράπεζα να αναλαμβάνει τον ηθικό κίνδυνο να μιλά για διαγραφή, κάτι το οποίο επίσης το έχουμε συζητήσει πολλές φορές εδώ, γίνεται μια διαγραφή υπό τη μορφή μπόνους. Άρα και ο δανειολήπτης είναι ευχαριστημένος, γιατί επί της ουσίας υπάρχει μια σχετική διαγραφή. Από την άλλη, και η τράπεζα λαμβάνει αυτά που πρέπει να λάβει, γιατί εδώ που τα λέμε, Σοφία μου, το δίκαιο και το σωστό στα στεγαστικά δάνεια θα είναι να πρέπει να επανυπολογιστούν οι αξίες των ακινήτων. Διότι δεν μπορεί όλα σήμερα να ανέρχονται στην εμπορική αξία, ακριβώς, οι πληστηριασμοί, οι τιμές κλπ. Και από την άλλη, ο δανειολήπτης να αποπληρώνει ένα στεγαστικό που έχει λάβει κάποτε με μια αξία διπλάσια ενδεχομένως και τριπλάσια σε κάποιες περιπτώσεις. Άρα λοιπόν, αυτό είναι μια ρύθμιση. Περιμένουμε να θεσμοθετηθεί για όλους. Ακούσαμε τον κύριο Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, ο οποίος το έθεσε ως θέμα στο τραπέζι μαζί με την Ένωση των Ελληνικών Τραπεζών. Θέλω να πιστεύω ότι θα προχωρήσει. Γίνεται, αλλά όχι στο βαθμό που περιμένουμε. Υπάρχουν πολλά στεγαστικά δάνεια σε εκκρεμότητα. Και φυσικά, δεδομένου του γεγονότος ότι δεν υπάρχει προστασία της πρώτης κατοικίας παρά μόνο μέσω του νόμου Κατσέλη, αποτελούν τα στεγαστικά ένα τεράστιο πρόβλημα. Λύση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση και εμείς σας ευχαριστούμε που κάθε απόγευμα είστε εδώ κοντά μας. Αν αυτό το σπάσιμο μπορεί να γίνει σε ποσοστό 60-40, για παράδειγμα. Μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί είναι το 50-50. Όχι, όχι, όχι. Δεν ισχύει το 50-50. Σου λέω, καταρχήν, ο πρώτος δείκτης έχει να κάνει με την εμπορική αξία του ακινήτου. Άρα, ποιο είναι το στεγαστικό αρχικό δάνειο, πού ανερχόταν τότε η αξία, πού είναι σήμερα η εμπορική. Εκεί θα κριθεί το ποσοστό. Από την άλλη, δεν είναι ο μόνος δείκτης. Ο δεύτερος δείκτης είναι η οικονομική δυνατότητα του δανειολήπτη. Δηλαδή, αν ο δανειολήπτης δεν έχει τη δυνατότητα να μπορεί να αποπληρώνει ακόμα και την εμπορική αξία, μπορεί να είναι και κατά τη μικρότερο. Όλα λοιπόν εξαρτώνται και από τα οικονομικά δεδομένα. Σου λέω και πάλι, θέλω να πιστεύω ότι δεν θα γίνεται εξαιρετικά όπως γίνεται σήμερα σε λίγες περιπτώσεις. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα λάβει χώρα για το σύνολο των στεγαστικών δανείων. Γιατί δεν υπάρχει καμία άλλη λύση. Όλες οι άλλες λύσεις που προτείνονται στις τράπεζες γενικά δεν γίνονται αποδεκτές. Έχουμε συζητήσει πολλά, τα έχουμε πει και εδώ από την εκπομπή σου. Αυτό είναι μια πραγματικά καλή, αν θέλεις, ρύθμιση για όλα τα στεγαστικά δάνεια. Αν ο σύζυγος άνω των 70 ετών πεθάνει, η σύζυγος 64 ετών παίρνει τη σύνταξη ή πρέπει να πάει στα 67 για να την πάρει? Μπορεί να πάρει τη σύνταξη, ναι. Από τη στιγμή που είναι και άνω των 55, από θυμάσαι, Σοφία, που είναι το όριο. Απλά μπερδευτήκανε, ναι, γιατί λέγαμε για αυτή την τριετία, όταν λοιπόν είστε κάτω από, είστε 52, θα το πάρετε για μία τριετία, διακόπτετε και την παίρνετε στα 67. Τώρα η σύζυγος δεν έχει κανένα θέμα. Είναι 64, άρα δεν έχει κανένα, δεν περιμένει να πάει στα 67. Ουσιαστικά, αν μου επιτρέπετε, το όριο είναι τα 55. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 55, η χείρα δικαιούται εφόρου. Μπερδεύονται και σου λέει, μήπως πρέπει να πάρουμε ξανά στα 67. Πολλές γυναίκες έχουν φύγει από πολλές, αυτή τη διάταξη. Πάρα πολλές. Και στερούνται πλήρως εισοδήματος, να λέμε τα πράγματα όσα έχουν, διότι αν συμβεί το μοιραίο και ο σύζυγος αποβιώσει, έχοντας κάποια χρόνια εργασίας και αν πραγματικά έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Δηλαδή μπαίνουν δύο εμπόδια. Το ένα να έχει θεμελιώσει ο Θανό, να έχει τα απαιτούμενα αίτια ασφάλισης για να μπορεί να διεκδικήσει τη σύνταξη χείρα. Και δεύτερον, η χείρα να έχει ήδη και το ηλικιακό έτος. Στενεύουν δηλαδή πάρα πολύ τα περιθώρια και
Έχετε κόσμο σε πάρα πολλές δυσκολίες, πέρα από τον πόνο δηλαδή που έχει τον προσωπικό, έχει και μία κλειστή πόρτα και όσον αφορά την παροχή από το ασφαλιστικό ταμείο. Και βεβαίως καταλαβαίνετε και για μία τριετή αν την πάρει και μετά διακόπτεται και την ξαναπαίνει στα 67. Και αυτό δεν είναι πόδινο, είναι πάρα Σοφία, πολύ άδικο. Ναι. Φανταστείτε να μην έχει καλύπτει στα 55 αυτή την τριετία για να πάρει τη σύνταξη και να είναι κάτω των 52. Ναι. Οπότε... Και φυσικά, Σοφία, αν η αγορά εργασίας ήταν ανοιχτή και μπορούσε η γυναίκα ή ο άντρας σε κάθε περίπτωση να βρει μια νέα θέση εργασίας, ούτως ώστε να αντισταθμίσει αυτή την απώλεια εισοδήματος από τη στέρηση της σύνταξης, τότε ναι, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια κουβέντα ότι αυτό το μέτρο συνέβη γιατί η αγορά εργασίας προσφέρει θέσεις και μπορεί κάποιος να εξασφαλίσει εισόδημα. Τώρα όμως που είναι τα πράγματα έτσι, καταλαβαίνεις πόσο σφιχτό είναι το περιβάλλον. Εγώ θα τολμούσα να πω ότι είναι κοινωνικά άδικο. Πραγματικά είναι άδικο, διότι κάποιος ο οποίος πλήττεται και χάνει τον σύντροφό του σε μια ηλικία, όποια και αν είναι αυτή, πολλό δε μάλλον όταν έχει και ανήλικα τέκνα, θα πρέπει με κάθε τρόπο, όχι να υπάρχει το άγχος της τριετίας και το άγχος της διαβίωσης γενικότερα, αλλά θα πρέπει να βοηθάμε κιόλας. Πραγματικά δεν ξέρω, ίσως αυτό κάποια στιγμή θα πρέπει να τεθεί ξανά στο τραπέζι. Εμείς το λέμε βεβαίως σε κάθε εκπομπή και το κάνουμε, όπως και το πολύ σημαντικό κομμάτι, το οποίο το έχουμε συζητήσει και με τον κύριο Κάβρη και με την κυρία Νικολοπούλ και με τον κύριο Κουτσούκο, ότι γίνεται και σε περίπτωση που κάποιος θέλει να βγει στη σύνταξη, περιμένει λοιπόν και περιμένει 2 χρόνια, 3 χρόνια για να πάρει τη σύνταξή του. Και κύριε Κάβρο, το έχετε πει πολλές φορές. Από την άλλη, όμως, έχει το ακίνητο, έχει το αυτοκίνητο, έχει το ένα το άλλο και τρέχουν υποχρεώσεις, αλλά δεν έχει τα εισοδήματα για να μπορέσει να τα καλύψει. Γιατί δεν ξεχνάμε ότι έχουμε και το κομμάτι των τεκμηρίων σε αυτό το διάστημα. Σαφώς. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα των τελευταίων ετών, το κομμάτι των τεκμηρίων και κτίσης και κατοχής περιουσίας και τα αποδεικτικά που μπορούν να προκύψουν για την απόκτηση περιουσιακής κατάστασης. Εάν κάποιος 2 χρόνια και 3 περιμένει και δεν υπάρχει εισόδημα, εκεί δεν του δίνει ο νόμος δυνατότητα να κάνει κάθε 2 ή 3 χρόνια φορολογική δήλωση. Δεν παγώνει εκεί για το κομμάτι των τεκμηρίων, ούτε σταματάνε να τρέχουν υποχρεώσεις. Προχωράει κανονικά στις υποχρεώσεις του και πιάνεται στην τσιμπίδα των τεκμηρίων που τα έχουμε εξηγήσει πάρα πολλές φορές από εδώ από την εκπομπή σου. Είναι πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα, δεν έχει βρεθεί λύση και κυρίως πάμε με την μέθοδο της ανάλωσης κεφαλαίου που και εδώ από το 2010 και 2011 έχει αρχίσει και εξαντλείται σε πολλούς φορολογουμένους. Επί σειρά ετών ήδη οι φορολογούμενοι που έχουν κάνει χρήση ανάλωσης πλέον δεν έχουν άλλη δυνατότητα και ψάχνουμε διαμαγείας λύσεις για να μπορέσουν να υποβάλουν φορολογική τους δήλωση χωρίς να μπορέσουν να φορολογηθούν τόσο υψηλά με πενιχρά εισοδήματα. Πάμε να δείξουμε, σας παρακαλώ πολύ, στις κάρτες που έχουμε ετοιμάσει μαζί με τον κύριο Κάβουρα τι γίνεται στις φορολογικές δηλώσεις και τι πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι. Και θα εξηγήσουμε να δείξουμε ο καθένας ξεχωριστά τι πρέπει να κάνει. Φορολογούμενος λοιπόν που φιλοξενείται. Ναι. Θα πρέπει να αναγράψει δίπλα στον κωδικό 801 στον πίνακα 6 το αφημί του ιδιοκτήτη του σπιτιού, καθώς και τα τετραγωνικά μέτρα του σπιτιού, καθώς και τους μήνες φιλοξενίας μέσα στο 2017. Αυτά που βλέπουμε και λέμε εδώ βγαίνουν σε ένα πίνακα και απλά τσεκάρουμε το αφημί, τα μέτρα και τους μήνες φιλοξενίας. Δεν τα γράφουμε μόνοι μας, ούτε είναι κάτι το πολύ περίπλοκο. Απλά πρέπει να πατήσουμε το εδώ που λέει στο 007-008 με κόκκινα γράμματα για να μπούμε σε αυτόν τον πίνακα. Εδώ θα το δούμε και παρακάτω να ξεχωρίσουμε την φιλοξενία. Εδώ λοιπόν λέμε ότι αν ο ιδιοκτήτης έχει ήδη υποβάλει τη φορολογική του δήλωση που το είπαμε και εξ αρχής, Σοφία, χωρίς να δηλώσει τη φιλοξενία, τότε θα πρέπει να υποβάλει τροποποιητική δήλωση. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα πλέον που έχουν ξεκινήσει, έχουν υποβάλει οι παρέχοντες τη φιλοξενία φορολογική δήλωση χωρίς να έχουν κάνει και να έχουν δηλώσει αυτόν που φιλοξενούν. Επομένως θα πρέπει να περιμένουμε τις τροποποιητικές δηλώσεις που δεν έχουν ανοίξει και δεν ξέρουμε ακόμα πότε θα γίνει αυτό. Απ' την άλλη μεριά, ο φορολογούμενος που φιλοξενεί θα πρέπει να συμπληρώσει το 007-008. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, που το είπα με την κόκκινη λέξη εδώ που υπάρχει αριστερά στους συγκεκριμένους κωδικούς. Mm-hmm. Στις περιπτώσεις, πολύ σημαντικό, που ο φορολογούμενος έχει ενήλικο εξαρτώμενο τέκνο το οποίο φιλοξενεί, θα πρέπει να συμπεριληφθεί κανονικά στον πίνακα 8 της δήλωσης, όπως το κάναμε και όλα τα προηγούμενα έτη, και δεν είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί ο κωδικός 007-008 για τη φιλοξενία. Από τη στιγμή που το εξαρτώμενο τέκνο δεν έχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, γιατί δεν έχει κάποιο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, δεν χρειάζεται
να μπούμε στη διαδικασία να δηλώσουμε φιλοξενία. Είναι εξαρτώμενο τέκνο, το δηλώνουμε στον πίνακα 8 και τελειώνει. Η μία υπόθεση για να την ξεκαθαρίζουμε είναι αυτή. Το βλέπουμε εδώ, το τέκνο που έχει υποχρέωση υποβολής δικής του φορολογικής δήλωσης θα ολοκληρώσει κανονικά τη διαδικασία και τη συμπλήρωση των στοιχείων της φιλοξενίας δίπλα στον κωδικό 801 του πίνακα 6. Η άλλη περίπτωση που πρέπει να ξεχωρίσουμε είναι η λέξη φιλοξενία και η δωρεάν παραχώρηση που έχουμε ξαναπεί. Η δωρεάν παραχώρηση, η υποχρέωση εκείνου που κάνει την παραχώρηση του ακινήτου έχει την εξαντλή με τη συμπλήρωση του φορολογικού εντύπου ε2, που θα το δούμε και παρακάτω στις κάρτες σήμερα για το ε2. Και εκείνος που έχει την παραχώρηση συμπληρώνει καμία σχέση με τον πίνακα 6 και με τις φορολογικές δηλώσεις της φιλοξενίας, αλλά τον πίνακα 5, το ακίνητο εκείνο, και γράφει στον πίνακα ότι είναι παραχωρούμενη κατοικία. Mm-hmm. Είναι τελείως διαφορετικό, γιατί στις περιπτώσεις αυτές εκείνος που έχει την παραχωρούμενη κατοικία μπαίνει αυτομάτως και στη διαδικασία των τεκμηρίων διαβίωσης. Έχει τεκμήριο, ενώ η φιλοξενία δεν έχει τεκμήριο. Επομένως, να ξεκαθαρίσουμε τη δωρεάν παραχώρηση με τη φιλοξενία. Το έχουμε ξαναπεί, θα το λέμε τακτικά για να μπορεί ο κόσμος να το ξεκαθαρίσει και να μην έχουμε συνεχώς τα προβλήματα αυτά και να οδηγηθούμε στις τροποποιητικές δηλώσεις. Όλη Νικολοπούλου, πριν πάμε βεβαίως μετά το διάλειμμα, θα δείξουμε και τις αλλαγές στο νόμο Κατσέλη. Κυρία Νικολοπούλου, θα μας τα εξηγήσει όπως κάνει σε κάθε εκπομπή. Θα δούμε λίγο κάποιος που δεν έχει τα κριτήρια υπαγωγής στο νόμο Κατσέλη, τι λύσεις έχει και τι μπορεί να κάνει. Κοίταξε, η μόνη λύση σε ό,τι αφορά καταρχήν το δημόσιο, για να το ξεχωρίσουμε, εάν πάλι έχει βεβαίως τα κριτήρια, που ποια είναι αυτά, έχουμε πει, για τον εξοδικαστικό, θα πρέπει να είναι έμπορος, θα πρέπει να είναι ενεργεία έμπορος και κάποια άλλα στοιχεία θρηστικά, τα οποία τα έχουμε πει πολλές φορές. Άρα λοιπόν, η μία και μοναδική λύση στην περίπτωση που έχουμε χρέη προς το δημόσιο ή προς τον ΕΦΚΑ, πρώην ασφαλιστικά ταμεία, είναι ο εξοδικαστικός και 120 δόσεις. Αυτά, γιατί το λέω μαζί, γιατί οι 120 δόσεις είναι μέσα από το σύστημα του εξοδικαστικού. Ακριβώς. Ακούσαμε μάλιστα προσφάτως και ετοιμάζονται τώρα οι νέες ουσιαστικά τροποποιήσεις, οι οποίες είναι και πολύ θετικές. Ακούσαμε και διαστόματος του κυρίου Κουρμούση. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει, ότι θα υπάγονται πλέον σε 120 δόσεις και τα χρέη τα οποία γεννήθηκαν μέσα στο 17. Πράγμα που το φωνάζαμε εδώ όλοι οι συνάδελφοι, είναι πάρα πολύ έντιμο και δίκαιο, διότι ήδη όταν έτρεξε ο εξοδικαστικός, τα χρέη του 17 είχαν ήδη βεβαιωθεί. Άρα λοιπόν εκ των πραγμάτων δεν θα μπορούσε κανείς να τα αποπληρώνει, γιατί προϋπόθεση είναι να μην τρέχουν, ακριβώς, να είναι ενήμερα τα τρέχοντα χρέη και άρα να μπορεί κάποιος να υπαχθεί. Άρα λοιπόν αυτό από μόνο του ανοίγει λίγο, αν θέλεις διευρύνει λίγο τη βάση αυτών που μπορούν να συμμετέχουν στον εξοδικαστικό. Παύλα 120 δόσεις, το λέω μαζί. Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα. Το άλλο θέμα, το οποίο επίσης είναι πολύ σημαντικό, είναι ότι αυξάνονται ουσιαστικά τα χρέη, αυξάνεται το όριο των χρεών. Από τις 50.000 που ξέραμε σε 120 δόσεις, φτάνει τις 125 για κάθε φορέα, δηλαδή 125 ΔΟΗ, 125 ΕΦΚΑ. Παύλα ασφαλιστικά ταμεία πρώην. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει, ότι αυτομάτως πάμε στις 250.000. Mm-hmm. Άρα και αυτό είναι μια ανάσα, διότι πάρα πολλοί κόσμος με τις προσαυξήσεις, όπως ξέρεις και λοιπά, ξεπερνούσε το όριο των 50.000. Ήταν πολύ χαμηλό για τα δεδομένα της μνημονιακής Ελλάδας από το 10 μέχρι σήμερα. Άρα πολύ σημαντικό αυτό το. Και αυτό είναι πράγματι σημαντικό. Είναι κάτι που επίσης τονίζαμε, ότι το όριο είναι πολύ χαμηλό, θα πρέπει να ανέβει. Και βεβαίως το τρίτο είναι ότι θα μπορούν να συμμετέχουν μέσα στον εξοδικαστικό και χρέη πια καθαρά προσωπικά των εταίρων, τα οποία άπτονται μάλιστα χρεών που δεν έχουν σχέση με τα επιχειρηματικά του δάνεια. Τι σημαίνει αυτό? Έχει ένα στεγαστικό, το οποίο επηρεάζει καλώς ή κακώς την οικονομική του κατάσταση, συνεπώς το ταμείο της επιχείρησής του. Άρα όλα αυτά μαζί συνάδουν και δημιουργούν καλύτερες προϋποθέσεις για κάποιον ο οποίος θέλει να υπαχθεί. Αυτό λοιπόν είναι ένα κομμάτι, αλλά αφορά μόνο ελεύθερους επαγγελματίες, εμπόρους, εν ενεργεία. Αυτό είναι επίσης ένα κομμάτι που φωνάζουμε και λέμε ότι πρέπει να το δουν κάποια στιγμή, να διευρύνουν και άλλο τη βάση σε όλο τον κόσμο. Είτε αυτή είναι πρώην έμποροι, μια κατηγορία πολύ αδικημένη που πραγματικά δεν μπορεί να υπαχθεί πουθενά. Ένα θέμα αυτό, γιατί και στο νόμο Κατσέλη μπορεί να, να υπαχθεί αν σήμερα ενδεχομένως είναι συνταξιούχοι, είναι άνεργοι, οτιδήποτε. Αλλά μην ξεχνάς ότι κάποια από αυτά, αν είναι εμπορικά χρέη, οι τράπεζες υποβάλλουν ενστάσεις λόγω εμπορικής ιδιότητας.
εξετάσεις. Και πολλές, στις περισσότερες των περιπτώσεων γίνονται και δεκτές. Γιατί αυτό είναι άλλο ένα πρόβλημα μέσα στον νόμο. Δηλαδή, ο νόμος δεν μας λέει ποιος είναι ο μικροέμπορος, όπως ακριβώς ορίζεται, και ποιος δεν είναι. Δηλαδή, τελικά, ποιος είναι αυτός που μπορεί να πάει στο νομοκατσέλι. Είναι στη διακριτική ευχέρεια κάθε φορά του δικαστή, να ξέρεις. Άρα, λοιπόν, είναι ένα κομμάτι πρώην έμποροι, πολύ, πολύ ταλαιπωρημένο, που δεν μπορούν να υπαχθούν επί της ουσίας πουθενά. Δηλαδή, κάνουμε ακροβατικές κινήσεις, πάμε και εδώ, πάμε και εκεί. Προσπαθούμε να δούμε κάπου να τους εντάξουμε και δεν εντάξουμε. Μια λύση. Ακριβώς αυτό. Και σε ό,τι αφορά, όπως είπες πολύ σωστά, τα ιδιωτικά χρέη, εάν δεν έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν στον νόμο κατσέλι, μόνον ρυθμίσεις με τις τράπεζες. Οι ρυθμίσεις, όπως είπαμε, στις περιπτώσεις των στεγαστικών, κάτι κινείται, κάτι συζητείται. Στις άλλες περιπτώσεις, λυπάμαι πολύ, αλλά ακόμα δεν κινούνται τα πράγματα, τουλάχιστον με τους ρυθμούς που περιμέναμε. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε μία σύντομη διακοπή και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, για να βρούμε λύσεις και να απαντήσουμε σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Μαζί με τον Γιώργο Κουτσούκο, τον Παναγιώτη τον Κάβουρα και την Όλια την Νικολοπούλου. Πάμε τώρα, Όλια μου, να δούμε τις αλλαγές στο νόμο Κατσέλι, γιατί. Ωραία. Και εκεί έχουμε αλλαγές. Κοίταξε να δεις. Και εκεί φαίνεται ότι θα αυστηροποιηθούν οι διατάξεις του νόμου. Τα είχαμε πει, τα λέγαμε και πριν το Πάσχα, αν θυμάσαι. Υπάρχουν κάποια πραγματάκια τα οποία πραγματικά γίνονται με τη λογική του περιορισμού των στρατηγικών κακοπληρωτών. Βέβαια, εγώ επειδή την κάνουμε αυτή τη δουλειά, εμείς εδώ οι συνάδελφοι, πολλά χρόνια τώρα, έχω την αίσθηση ότι δεν πρέπει να αυστηροποιηθούν άλλο οι διατάξεις του νόμου Κατσέλι, γιατί είναι ο μοναδικός τρόπος, επαναλαμβάνω και το τονίζω συνέχεια, προστασίας της πρώτης κατοικίας. Δεν υπάρχει κανένα άλλο μέσο για να προστατεύσει κάποιος και να διαφυλάξει την πρώτη του κατοικία. Καιρό πριν, λοιπόν, πριν ακόμα αυστηροποιηθούν και άλλοι διατάξεις, λέγαμε ότι όχι απλά δεν πρέπει να αυστηροποιηθούν, αλλά θα πρέπει ίσως και κάποια σημεία να τα στρογγυλοποιήσουμε. Παρ' όλα αυτά, ετοιμάζονται οι νέες, αν θέλεις, διατάξεις και οφείλουμε να τις πούμε στον κόσμο να το ξέρουν. Βεβαίως, το ευχάριστο είναι ότι συζητήθηκε για πρώτη φορά η παράταση του νόμου Κατσέλι για ένα έτος. Αναμένουμε να δούμε αν θα γίνει πραγματικά, θα είναι σωτήριο για πολύ μεγάλη μερίδα δανειοληπτών. Από την άλλη τώρα, αυτά τα οποία ετοιμάζονται, καταρχήν είναι η άρση του τραπεζικού απορρίτου. Είναι ένα πάρα πολύ βασικό. Δεν ξέρω αν θες να δούμε και τι θα γίνει. Βεβαίως, σας παρακαλώ να ξεκινήσουμε. Πλήρης έλεγχος, λοιπόν, περιουσιακών στοιχείων πριν την ένταξη στο νόμο. Λοιπόν, αυτό αφορά τα περιουσιακά στοιχεία και βεβαίως έρεται το απόρριτο σε καταθέσεις, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν υψηλές καταθέσεις. Αυτά, λοιπόν, θα γίνουν και τα δύο σωρευτικά. Η άρση του τραπεζικού απορρίτου είναι κάτι το οποίο είχε ψηφιστεί και με την προηγούμενη τροποποίηση, αλλά αυτή τη φορά θα υποχρεούται κάποιος ο οποίος θέλει να ενταχθεί τώρα να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ουσιαστικά θα δίνει τη συγκατάθεσή του για την οποιαδήποτε έρευνα των καταθέσεών του. Αυτό όμως δεν θα ισχύσει μόνο για όσους υποβάλλουν τώρα την αίτησή τους για υπαγωγή στον νόμο, αλλά και για όσους έχουν ήδη υπαχθεί στον νόμο, οι οποίοι θα κληθούν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος να κάνουν νέα υπεύθυνη δήλωση που θα δίνουν τη δυνατότητα στις τράπεζες και στον οποιοδήποτε, εν πάση περιπτώσει, πιστωτή να κάνει έλεγχο στις καταθέσεις τους. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, είναι κάτι το οποίο θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις που θα ανταλλάσσονται και στοιχεία μεταξύ των τραπεζών. Διότι θα υπάρχει πλέον η συγκατάθεση του δανειολήπτη, θα είναι υποχρεωτικό και άρα εκεί θα είναι ένας τρόπος εντοπισμού, αν θέλεις, κάποιων ενδεχομένων στρατηγικών κακοπληρωτών. Επαναλαμβάνω και το ξανατονίζω. Είναι πολύ λίγοι. Πολύ λίγοι. Πάρα πολύ λίγοι. Το μεγαλύτερο κομμάτι του κόσμου είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πραγματικό και ουσιαστικό πρόβλημα και η οικονομική τους κατάσταση διαφοροποιήθηκε μέσα στα μνημονιακά χρόνια. Πάμε λοιπόν παρακάτω να δούμε. Αυτό είναι κάτι που θα γίνει. Σου λέω και πάλι έχει ψηφιστεί στο παρελθόν. Τώρα δίδονται οι προϋποθέσεις με τις οποίες θα γίνονται. Πάβει η προσωρινή προστασία σε όσους είναι συνεπείς σε πληρωμή δανείων. Είναι ασυνεπείς, συγγνώμη, σε πληρωμή δανείων και εκτός προστασίας θα είναι δόλοι οι κακοπληρωτές και μη συνεπείς υποχρεώσεις τους. Και αυτά πάνε αυτό που ουσιαστικά μόλις μαζί. Σε είναι αυτό ακριβώς που σου είπα. Δεν θα ισχύει δηλαδή με την υπαγωγή μας. Αυτό που λέμε τώρα, πάμε να υπαχθούμε, να έχουμε την προσωρινή ασυλία σε κάθε μέτρο εκτέλεσης, δεν θα ισχύει, δεν ισχύει, εάν και εφόσον δεν τηρεί ουσιαστικά αυτό που ορίζει η προσωρινή διαταγή. Λοιπόν, θα πρέπει
μήνα-μήνα ό,τι του έχει καθορίσει το δικαστήριο να το καταθέτει, διότι διαφορετικά θα χάνει την προσωρινή προστασία. Άρα λοιπόν και αυτό είναι ένα στοιχείο που θα δείχνει ποιοι έχουν υπαχθεί έτσι για να υπαχθούν και ποιοι πραγματικά τηρούν τις προϋποθέσεις. Και είναι και συνεργάσιμοι, έτσι, γιατί και αυτό είναι πάντα πάρα πάρα πολύ βασικό. Πάμε να δούμε παρακάτω και θέματα αναβολών και βέβαια, άλλα θέματα. Βέβαια, στόκι περιμερίας αναπορριφθεί αίτηση για ένταξη στον νόμο. Στον νόμο και εντός 30 ημερών από την αναβολή εκδίκασης της υπόθεσης ορίζεται η νέα δικάσιμος. Αυτό επίσης είναι κάτι που μπορώ να σου πω ότι κάποιοι δικαστές έχουν ξεκινήσει και το τηρούν στην Αθήνα. Θα θεσμοθετηθεί όμως. Είναι γεγονός ότι όταν ζητάμε την αναβολή ακριβώς για να αποφεύγεται το μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτό που κάναμε πριν, της προσωρινής ασυλίας, όπως λέμε εντός εισαγωγικών, θα δίνεται πάρα πολύ σύντομα η δικάσιμος της οριστικής δίκης, με αποτέλεσμα να εξετάζεται αν ο άνθρωπος ο συγκεκριμένος έχει πραγματικά τα κριτήρια και πρέπει να υπαχθεί στον νόμο. Σε πολύ λίγο θα συνεχίσουμε με την κυρία Νικολοπούλου μετά τους δύο τηλεθεατές μας. Κυρία Ελένη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ακούμε. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να μιλήσω με τον κύριο για το λόγο. Ο κύριος Κουτσούγος σας ακούει, βεβαίως. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έχω 3% στο ΤΕΒΗ και τα υπόλοιπα γύρω στο 2,5% στο ΙΚΑ. Και είχα κάνει αίτηση το 2014 με για ανήλικο. Αλλά μου την απορρίψαν γιατί μου είπαν ότι μέχρι το 2011 ναι. μου λείπουν 84 ένσημα. Μάλιστα. Και ναι. μου είπαν ότι συμπληρώνω για το 2012. Μάλιστα. Ισχύει αυτό, γιατί θα είχε κάνει διερεύνηση και το Ταμείο. Οπότε, αν είχατε με το 2012, τα όρια ηλικίας τότε ήταν 55 για μειωμένη και 60 για πλήρη σύνταξη. Ναι, είμαι το 61 γεννηθής. Είστε το 61. Ναι. Μάλιστα. Επομένως... Ναι. Μου το στείλανε το φάκελο, επειδή είχα και ΤΕΒΗ στο ΤΕΒΗ και προχθές μου ήρθε ένα χαρτί από το ΤΕΒΗ και μου λέει ότι βγαίνετε στα 62 με 40 χρόνια και στα 67 με... Έτσι και μου λέει το ΤΕΒΗ. Έδωσε τα γενικά όρια ηλικίας τα οποία ισχύουν στο ΤΕΒΗ. Το ΤΕΒΗ στη συνέχεια θα... έχετε ρωτήσει αν θα διαβιβάσει ξανά στο ΙΚΑ για να κρίνει το θέμα σας. Μου γράφει το χαρτί ότι θα διαβιβαστούν στο ΙΚΑ. Μάλιστα, ωραία. Ναι, αυτό το οποίο εγώ βλέπω, απλώς από τα δεδομένα που μόλις μας είπατε, είναι ότι ναι. Εφόσον τα 55 τα συμπληρώνετε το 2016, τότε τα συμπληρώσατε ναι. για την μειωμένη σύνταξη, ναι, ήδη τα 55 έχουν γίνει 58. Ναι, ναι. Αυτό σημαίνει ότι αν ξεκινήσει να καταβάλλετε κάποια σύνταξη μειωμένη, θα καταβάλλετε ναι. μόνο από το 58 και μετά. Ναι, τώρα είμαι 57, στα 58. Τώρα ναι. έχω βγει από τον Απρίλιο σε ταμείο ανεργίας. Μάλιστα, εντάξει, αυτό ούτως ή άλλως η ανεργία δεν μπορεί να προσθεθεί γιατί ήδη έχετε τα 5.500 ναι, έσημα. Ναι. Απλώς ναι. υπάρχει ένα θέμα με την ηλικία σας, επειδή πέφτετε στο νέο νόμο ναι. λόγω της ηλικίας. Ναι. Ισχύει για τα 58 με μειωμένη. Ναι, ισχύει, ισχύει, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε καλό πάρα πολύ. Κύριε Σωτήρη, καλησπέρα σας. Μάλιστα. Πάμε σε λίγα λεπτά, θα συνεχίσουμε με την κυρία Νικολοπούλου να δούμε τις αλλαγές. Έχουν έρθει αρκετά μηνύματα, το είπαμε πριν από λίγο, το κομμάτι αυτό με τον κύριο Κάβουρα για το Ε2. Ποιοι πρέπει να υποβάλουν Ε2 και ποιοι πρέπει να το συμπληρώσουν και βεβαίως και εκεί πρέπει να προσέξουμε. Ναι. Έχουμε ετοιμάσει βεβαίως και κάρτες. Όσοι φορολογούμενοι λοιπόν εισέπραξαν. Υπάρχει υποχρέωση, Σοφία, λοιπόν, συμπλήρωση του εντύπου Ε2. Όσοι φορολογούμενοι, η βασική κατηγορία είναι εκείνοι που εισέπραξαν το προηγούμενο έτος εισοδήματα από ενοίκια. Εκείνοι που παραχώρησαν δωρεάν κάποιο ακίνητό τους, εκείνοι που χρησιμοποίησαν ως επαγγελματική στέγη ιδιόκτητη κατοικία και όσοι έχουν ένα κενό ακίνητο. Ουσιαστικά το Ε2 το συμπληρώνουν όλοι εκείνοι που από το σύνολο της ακίνητης περιουσίας τους και το Ε9 ό,τι έχει συμπληρωμένο 1η-1η του 2018 και δεν έχει συμπληρωθεί στο Ε1, mm-hmm. είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν το Ε2 για το υπόλοιπο της ακίνητης περιουσίας. Το λέω αυτό γιατί πολλοί από τη στιγμή που κάνουν φορολογική δήλωση και υποβάλλουν Ε1, μπορεί κάποια ακίνητα να μην είναι καν δηλωμένα και δεν μπαίνουν καν στην υποχρέωση υποβολής εντύπου Ε2.
Πώς φορολογούνται λοιπόν αυτοί. Οι ακίνητοι που παίρνουν λοιπόν εισοδήματα από ακίνητα εκμίσθωση ακινήτων έχουμε μέχρι 12.000 ευρώ 15% για ποσά μέχρι 12.000 ευρώ, 35% η επόμενη κατηγορία για το κλιμάκιο εισοδήματος από 12 έως 35.000 ευρώ και 45% για το κλιμάκιο εισοδήματος που υπερβαίνει τις 35.000 ευρώ. Αυτή η φορολόγηση είναι αυτοτελής, δεν προστίθενται τα εισοδήματα αυτά σε ό,τι άλλο εισόδημα, κατηγορία εισοδήματος έχει φορολογούμενος. Η μόνη επιβάρυνση είναι η πρόσθεση των εισοδημάτων αυτών σε όλα τα υπόλοιπα, σε όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες εισοδημάτων έχει να κάνει με την εισφορά αλληλεγγύης. Mm-hmm. Ό,τι έχει να κάνει πάνω από 12.000 μπαίνουμε στη διαδικασία επιβάρυνσης εισφορά αλληλεγγύης που είναι ανάλογα τα ποσοστά και ανάλογα τα ποσά. Και βεβαίως το έχουμε πει πολλές φορές τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση που υπάρχουν ανίστρακτα ενίδια και με την κυρία Νικολοπούλου. Είναι βεβαίως και το μεγαλύτερο πρόβλημα γιατί όλα αυτά τα χρόνια είτε παίρνουν πολύ καθυστερημένα ενίκια είτε πολύ. Βρίσκουν τα ακίνητά τους κενά, χωρίς να έχουν πάρει πολλούς μήνες μισθώματα. Πρέπει λοιπόν να έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή μια διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή οποιαδήποτε δικαστική απόφαση επιδίκασης μισθωμάτων, η οποία θα πρέπει με φωτοαντίγραφο να υποβληθεί στην αρμόδια δόη του μισθωτή, του εκμισθωτή μάλλον, εκείνου που δεν έχει πάρει τα μισθώματα, στην αρμόδια δόη, πριν να υποβάλει τη φορολογική του δήλωση. Mm-hmm. Αυτή είναι η υποχρέωση για να μπορέσει τα ανίσπρακτα εισοδήματα από τα ενίκια να μπουν σε αντίστοιχο κωδικό και να μην φορολογηθούν. Για να αποφύγουν λοιπόν αυτό που καταθέτουν. Δεν χρειάζεται, δεν πρέπει λοιπόν να κάνω την φορολογική μου δήλωση αν δεν έχω κάνει αυτές τις ενέργειες. Διαφορετικά θα φορολογηθώ για όλο το έτσι ποσό, και ανεξάρτητα είναι, που δεν το έχω εισπράξει. Είναι πολύ σημαντικό και το ξέρει πολύ καλά εδώ η Όλια ότι θα πρέπει η διαταγή ή οποιαδήποτε δικαστική απόφαση να είναι έτσι καθαρά και βανάγνωστα όσον αφορά το διάστημα mm-hmm. που δεν έχει πάρει ενίκεια, γιατί μας έχει τύχει και αυτό να πάμε στη ΔΟΗ με απόφαση και δικαστική απόφαση που να μην λέει ακριβώς το διάστημα ή να είναι 2 και 3 χρόνια μαζί τα ενίκια που χρωστάει κάποιος και να υπάρχει και εκεί μπέρδεμα. Μιλάμε για μισθώματα που δεν έχουν λάβει το 2017, μόνο αυτά αφορούν τη φετινή φορολογική δήλωση και όχι προηγούμενα χρόνια. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι να συμπληρώσεις. Όχι, όχι, πολύ, πάντως, πολύ, πολύ πολλές φορές τι πρέπει να προσέξουμε ναι, στο κομμάτι ωραία. Το... Ναι, ναι, υπόθηκαν. Πράγματι θα πρέπει να φαίνονται καθαρά. Αυτό είναι ένα γεγονός, γιατί καμιά φορά τα βάζουμε θεστικά, βέβαια, εντάξει, εμείς στα δικόγραφα συνήθως στις μισθωτικές διαφορές είμαστε πολύ ακριβείς. Δεν μιλάω τώρα για τις διαταγές που έτσι κι αλλιώς είναι πολύ ακριβείς, αλλά και στις αγωγές είμαστε πολύ ακριβείς, γιατί υπάρχει κίνδυνος να απορριφθεί ως αόριστη οποιαδήποτε αγωγή μας. Παρ' όλα αυτά είναι χρήσιμο για τη ΔΟΗ, γιατί εκεί πάλι υπάρχει άλλη αντιμετώπιση, ακόμα και στο δικαστικό. Πρέπει το 17 να είναι, όπως λέει, πολύ πολύ καθαρό, να αναγράφεται, εντάξει, οκ. Okay. Το γνωρίζει ο κόσμος, αλλά αυτό είναι υπόθεση του δικηγόρου, ο οποίος και θα καταθέσει το αντίστοιχο δικόγραφο. Πάμε, σας παρακαλώ πολύ, να συνεχίσουμε με την κυρία Νικολοπούλου. Λέγαμε λοιπόν τι γίνεται και τις αλλαγές που περιμένουμε να δούμε στον νόμο Κατσέλη. Είπαμε και για τους κακοπληρωτές, είπαμε τι γίνεται και σε περίπτωση των καταθέσεων. Συνεχίζουμε βεβαίως να δούμε και άλλες αλλαγές που... Μη εμφάνιση στο δικαστήριο του οφειλέτη σημαίνει απόρριψη της αίτησής του. Αυτό να σου πω ότι συζητείται να γίνει ακόμη πιο αυστηρό, δηλαδή στην περίπτωση που έχει αντικατασταθεί η πρώτη αίτηση με μία δεύτερη, γιατί υπάρχει κάποιες φορές αυτό, την τρίτη φορά δεν θα γίνεται δεκτή, δηλαδή δεν θα μπορεί να υποβάλλει καινούργια αίτηση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους εγγυητές. Ναι, και είναι που πολύ ήταν σημαντική δεύτερο... η ερώτηση που μας κάνουν και πολύ συχνή η ερώτηση που μας κάνουν. Στο τι γίνεται κομμάτι... με τους εγγυητές. Κοίταξε, αυτό δυστυχώς ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί. Εμείς το γράφουμε γιατί ασκούνται πάρα πολύ μεγάλες πιέσεις και προσπαθούμε να δούμε, αλλά αυτό είχε απορριφθεί προσφάτως από τους δανειστές. Είχαν πει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να απαλλάσσονται οι εγγυητές. Έχει επανέλθει στο τραπέζι να απαλλάσσονται πώς, εάν και εφόσον ο πρωτοφυλέτης έχει ορίσει στο δικαστήριο, υπάρχει δηλαδή σχέδιο διευθέτηση των οφειλών του. Άρα δεν λένε ότι θα απαλλάσσεται έτσι γενικότερα. Αυτό δεν γίνεται ούτως ή άλλως, γιατί και με βάση τη σύμβαση που υπογράφει, έχει, όπως έχουμε πει, την ευθύνη του πρωτοφυλέτη. Όμως, εάν ο πρώτος έχει ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη και υποβάλει κανονικά και υπάρχει σχέδιο διευθέτησης, άρα τακτοποιεί
τις δανειακές του υποχρεώσεις. Αυτό πραγματικά θα είναι κάτι που θα πρέπει να απαλλάξει τον εγγυητή, γιατί εδώ που τα λέμε, Σοφία μου, όλες οι ελληνικές οικογένειες είναι δεμένες σε ένα άρμα, ο ένας είναι εγγυητής των άλλων, όλοι αναγκάζονται αυτή τη στιγμή και ζητούν τη συνδρομή τη δικαστική, με αποτέλεσμα να γίνεται και το αδιαχώρητο στα δικαστήρια και με αποτέλεσμα επίσης να δημιουργούμε και το τεράστιο πρόβλημα στους δικαστές. Διότι κατατίθενται βροχή, όπως καταλαβαίνεις, οι αιτήσεις. Δεν θα έπρεπε. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Ναι, βεβαίως συμφωνώ. Δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο φόρτο εργασίας. Δεν επαρκούν. Ο φόρτος είναι τεράστιος και, εν πάση περιπτώσει, όταν υποβάλει ο πρωτοφυλέτης και έχει τα κριτήρια και υπάρχει σχέδιο διευθύντησης, γιατί θα πρέπει να κάνει το ίδιο και ο εγγυητής. Είναι εκ του περισσού, πράγματι. Εδώ θα πρέπει, δηλαδή, είναι ένα θέμα που θα πρέπει να διευκρινιστεί και θα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Το άλλο θέμα πολύ βασικό, το οποίο θα γίνει και ανακοινώθηκε, πέρα από οποιαδήποτε άλλα, ναι, και τα δικαιολογητικά για την ένταξη του νόμου Κατσέλη θα τα προσκομίζουν πλέον και οι τράπεζες και οι πιστωτές. Δηλαδή, ουσιαστικά θα περιοριστούν οτιδήποτε θα έχει σχέση με την τράπεζα θα κατατίθεται από την ίδια την τράπεζα. Εδώ που τα λέμε, και αυτό είναι πολύ δίκαιο, διότι οι δανειολήπτες αυτή τη στιγμή, κυρίως όταν είναι σε μεγάλη ηλικία, μπαίνουν στον κόπο, υποβάλλουν αιτήσεις. Ξέρεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάνε στα καταστήματα. Οι αιτήσεις αυτές έχουν ένα συγκεκριμένο τυπικό. Ένα συγκεκριμένο τυπικό έχουν και οι βεβαιώσεις που ζητάμε. Δεν έχουν τις συμβάσεις των δανείων τους, τις έχουν χάσει. Αυτά, αφού υπάρχουν στα αρχεία των τραπεζών, είναι κρίμα να ταλαιπωρούνται οι δανειολήπτες. Και από ό,τι ξέρουμε, θα περιοριστούν. Ό,τι γενικά μπορεί να κατατίθεται από την τράπεζα, θα κατατίθεται από την τράπεζα στο φάκελο, ό,τι από το δανειολήπτη, από το δανειολήπτη. Το βασικό όμως, το οποίο πρέπει να αναφέρουμε, είναι το θέμα της κρατικής επιχορήγησης. Είναι αυτό που είχε ψηφιστεί μέσω του νόμου Σταθάκη, το είχαμε πει και τότε, για κάποιους βεβαίως που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα. Δηλαδή, υπάρχουν σχέδια διευθέτησης, έχουν περάσει από την οριστική δίκη οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι είχαν τα κριτήρια ενδεχομένως να έχουν κάποια κρατική επιχορήγηση στη μηνιαία δόση τους, αλλά δεν έχει ενεργοποιηθεί, δεν υπήρχε αν θέλεις, οι λεπτομερείς διατάξεις, οι οποίες ακριβώς θα καθόριζαν με ποιο τρόπο πρέπει να γίνεται αυτό. Τώρα λοιπόν φαίνεται ότι θα γίνει και αυτό. Μάλιστα, οι τράπεζες θα αιτούνται οι ίδιες, ανάλογα με το σχέδιο διευθέτησης, θα μπορούν οι ίδιες να ενεργοποιούν το κομμάτι της κρατικής επιδότησης στη μηνιαία δόση του δανειολήπτη. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα στοιχεία μέσω των οποίων θα γίνεται η κρατική επιδότηση. Να πούμε όμως ότι θα αφορά πολύ πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις δανειοληπτών και κυρίως αυτών που και τα περιουσιακά του στοιχεία για τον άγαμο π.χ. δεν θα ξεπερνάει αντικειμενική αξία του ακινήτου τις 120.000 προς αυξημένες ανά 40 για το ακριβώς ζευγάρι και 20 μετά ανάλογα με τα τέκνα, οπότε και θα φτάνει στο συνολικό ποσό των 180.000 ευρώ, αλλά και στις περιπτώσεις που οι δαπάνες διαβίωσης είναι ουσιαστικά ίσες με το εισόδημα. Ξεκινάμε δηλαδή, θα ξεκινάμε από τα 682 για τον άγαμο και θα φτάνουμε τις 2.000 για μια οικογένεια με 3 τέκνα. Μιλάμε λοιπόν για τις περιπτώσεις των ανθρώπων που έχουν πολύ πολύ χαμηλό εισόδημα. Εκεί εστιάζεται η κρατική επιδότηση και εκεί μόνο θα μπορεί να υπάρξει στις περιπτώσεις της οριστικής διευθέτησης όμως. Σε όσες περιπτώσεις δηλαδή τρέχουν ήδη οι αποφάσεις, οπότε και θα μπορούν οι τράπεζες να ζητούν την κρατική επιδότηση. Και βεβαίως να διαβάσουμε και τις υπόλοιπες αλλαγές. Χάνεται η προστασία αν υπάρξουν 2 αναβολές. Ναι, ναι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και έχει να κάνει, ξέρεις, γενικά το κομμάτι αυτό των αναβολών, αλλά και της αντικατάστασης της αίτησης, της υποβολής δηλαδή κάθε φορά νέας αίτησης, έχει να κάνει ακριβώς με αυτό. Ότι προσπαθούν να περιορίσουν το χρόνο, ούτως ώστε ο στρατηγικός κακοπληρωτής να μην έχει τη δυνατότητα να τραβάει το χρόνο παρακάτω. Αυτό δεν επηρεάζει τον δανειολήπτη, έτσι κι αλλιώς. Το δανειολήπτη, ο οποίος έχει αποταθεί με σκοπό πάντα τη ρύθμιση των δανείων του, δεν τον επηρεάζει, έτσι κι αλλιώς. Ο κάθε δανειολήπτης, άλλωστε, περιμένει, αν θες, προσδοκά να περάσει από την οριστική κρίση του δικαστηρίου και να έχει μια απόφαση που επί της ουσίας θα διευθετεί τα χρέη του. Αυτό θέλει ο καθένας. Αυτό τουλάχιστον θέλει το μεγαλύτερο κομμάτι των δανειοληπτών. Επιδότηση δικαστικού δανείου από 70 έως 210 ευρώ. Αυτό που μόλις αναλύσαμε, θα ξεκινά από 70, θα φτάνει 210 ανάλογα με τις περιπτώσεις και θα το αιτούνται πια οι ίδιες οι τράπεζες. Δηλαδή, αρκεί να υπάρχει η οριστική απόφαση της διευθέτησης.
του... Σημαντικό το η προστασία πρώτης κατοικίας με βάση την εμπορική. Αυτό ακριβώς και αυτό επίσης. Κοίταξε, ξαναλέω, δεν υπάρχει δυνατότητα πρώτης προστασίας της πρώτης κατοικίας εκτός νόμου Κατσέλη. Mm-hmm. Γι' αυτό και φωνάζουμε ότι θα πρέπει να παραταθεί. Γι' αυτό και λέμε όχι σε περαιτέρω αυστηροποίηση των κριτηρίων. Ακριβώς. Να μπορούν να υπαχθούν οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά ζητούν τη διευθέτηση των χρεών τους, γιατί γι' αυτό πάνε. Δεν πάει κανείς για συνολική διαγραφή στο νόμο Κατσέλη. Ξέρουμε ότι αυτά δεν γίνονται στα δικαστήρια. Τα έχουμε δει χρόνια τώρα, τα βλέπουμε. Οι πρώτες αποφάσεις ήταν λίγο καλύτερες. Οι πρόσφατες αποφάσεις έχουν δείξει ότι είναι το γράμμα του νόμου. Τι σημαίνει γράμμα του νόμου? Τόσα μπορείς, τόσα θα δίνεις, τόσα θα ρυθμίσεις. Τι λέει ο νόμος για τα στεγαστικά? Αυτό που λέει ο νόμος, τι έχεις δώσει, με απόλυτα ακριβείς, αν θέλεις, και τυπικούς προσδιορισμούς ποσοτικούς. Άρα λοιπόν η προστασία της πρώτης κατοικίας παραμένει το ζητούμενο και είναι μόνο μέσω του νόμου Κατσέλη. Γιώργο μου, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται σε περίπτωση που κάποιος συνταξιούχος θέλει να εργαστεί και πότε γλιτώνει από αυτή την περικοπή του 60% το οποίο έχουμε αναφέρει πολλές φορές. Ναι, ακριβώς. Είναι ένα μεγάλο θέμα και αυτό. Καταρχάς, Σοφία, να διακρίνουμε μεταξύ των συνταξιούχων πριν τον νόμο, πριν τις 12 Μαΐου του 2016 και μετά. Είναι πάλι κομβική ημερομηνία. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλοί συνταξιούχοι οι οποίοι πήραν τη σύνταξή τους πριν λοιπόν τις 12 Μαΐου του 2016, είχαν εργασία ταυτόχρονα με την λήψη της σύνταξής τους και αυτοί συνεχίζουν ακόμα και σήμερα χωρίς καμία διακοπή να εργάζονται. Οι συγκεκριμένοι λοιπόν δεν εμπίπτουν στον νέο νόμο, οπότε δεν έχουν να φοβούνται την περικοπή του 60%. Ωστόσο, σε πάρα πολλούς έχει τεθεί το ερώτημα, μάλλον έχει τεθεί ως προβληματισμός, τι θα γίνει εάν αυτή η σύμβαση, η οποία τρέχει πριν τον νόμο, πρέπει λίγη ως χρονική διάρκεια και επομένως θα πρέπει να γίνει ανανέωσή της. Σε συγκεκριμένη περίπτωση η εγκύκλιος, η οποία αναφέρεται στο θέμα της ανανέωσης των συμβάσεων, λέει πάρα πολύ αυστηρά ότι δεν πρέπει να μεσολαβεί ούτε μία μέρα κενό. Δηλαδή, αν κάποιος λοιπόν συνταξιούχος έχει μία σύμβαση που τρέχει πριν τις 12 Μαΐου και λίγοι μέσα στο έτος αυτό, ας πούμε, ένα τέτοιο παράδειγμα, θα πρέπει η ανανέωση να γίνει την αμέσως επόμενη μέρα. Να μην δηλαδή, αφήσει κανένα κενό, γιατί να μην αφήσει κανένα κενό. Δηλαδή, αν λίγη λοιπόν η σύμβασή του, παραδείγματος χάρη σήμερα, που έχουμε 24 του μηνός. Είναι θέμα ωρών δηλαδή αυτό το ότι θα γίνει. Παίζουμε με τις ώρες. Θα πρέπει η ανανέωση να συμβεί ακριβώς αύριο, δηλαδή την αυριανή μέρα. Εάν γίνει, παραδείγματος χάρη, την Δευτέρα και μας ολαβήσουν αυτές οι μέρες, θεωρείται νέα απασχόληση, νέα εργασία, οπότε αυτομάτως ενεργοποιείται η περικοπή του 60%. Είσαι και ανασφάλιστος, Παναγιώτη Καύρα, αν μπει κάποιος μέσα από την... και σου πούνε πού είσαι, σαν τι είσαι εδώ μέσα. Κινδυνεύει αμέσως... Κινδυνεύει με το πρόστιμο. Με το πρόστιμο. Ναι. Με το πρόστιμο και που είναι βαρύ και μετά δεν υπάρχει λύση καμία. Δεν υπάρχει λύση. Παίζουμε με τις ώρες πάντως. Άρα, λοιπόν, πρέπει να είναι μέσα στα 24 ώρες. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένα περιθώριο. Πρέπει κάποιος να μην σταματήσει να το προσέξει, καθόλου, λοιπόν, να μην υπάρχει καμία αυτό. Διακοπή. Διαφορετικά είναι το 60%. Ένα δεύτερο σημείο, Σοφία, που μπορούμε να φωτίσουμε είναι ότι υπάρχουν αρκετοί συνταξιούχοι οι οποίοι πάλι εργάζονται πριν από το νόμο. Και αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν ένα δίλημα, έχουν μια προοπτική εργασίας, η οποία όμως έχει να κάνει με μια μερική απασχόληση ή με μια εκπεριτροπής απασχόληση. Σε αυτή την περίπτωση, να ξανατονίσουμε, δεν μιλάμε τώρα για ανανέωση σύμβασης, αλλά μιλάμε για μια εργασία η οποία εμφανίζεται τώρα. Θα έλεγα ότι είναι μια συμφέρουσα λύση, διότι σε αυτή την περίπτωση, αν λοιπόν συνενέσουν σε κάτι τέτοιο και υπογράψουν μια σύμβαση μερικής απασχόλησης ή εκπεριτροπής απασχόληση, η σύνταξη δεν θα περικοπεί αυτομάτως για όλο το μήνα, αλλά θα μετρηθούν οι ημέρες συγκεκριμένα που απασχολείται. Εάν λοιπόν κάποιος απασχολείται, παραδείγματος χάρη, μέσα στο μήνα 10 ημέρες, τότε η σύνταξη θα διαιρεθεί δια των 25 ημερών. 10 δια 25. Ναι, και θα κοπούν ακριβώς τα 10-25. Mm-hmm. Αυτό γιατί αποτελεί μια συμφέρουσα επιλογή? Γιατί δεν έχουμε μια κάθετη περικοπή 60% στο σύνολο της σύνταξης. Θα μετρηθούν ακριβώς οι μέρες απασχόλησης. Άρα γίνεται η περικοπή στις μέρες που απασχολείσαι. Ακριβώς. Αυτό, ναι, δεν λύνει το θέμα, δεν αποφεύγει την περικοπή, όμως την περιορίζει. Άρα είναι ένα πλεονέκτημα για κάποιο συνταξιούχο να
αν θέλει οπωσδήποτε να απασχοληθεί, αν βρίσκεται ενώπιον μιας συμφέροντος επιλογής, να προτιμήσει μια πιο ευέλικτη μορφή εργασίας και να καταφύγει είτε στη μία είτε στη δεύτερη λύση. Και να ξανατονίσουμε ότι για αυτούς που δεν είναι κατ' επάγγελμα αγρότες, αλλά έχουν συνταξιοδοτηθεί από άλλο ταμείο εκτός ΟΓΑ και έχουν καταθέσει την αίτηση για σύνταξη μετά τις 12 Μαΐου του 2016. Πάλι αυτή η ημερομηνία έχει γίνει αιμονή, Σοφία. Έχουμε γίνει και εμείς λίγο αιμονικοί με τις ημερομηνίες. Μετά λοιπόν τις 12 Μαΐου του 2016, αν λοιπόν υπάρχει αγροτικό εισόδημα, αν αυτό δεν ξεπερνάει ένα συγκεκριμένο όριο που είναι 4.923,12 ευρώ, τότε δεν θεωρείται νέα απασχόληση, θεωρείται ένα εισόδημα το οποίο όμως δεν υπόκειται σε καμία εισφορά και επομένως δεν έχει περικοπή. Ο συνταξιούχος το 60% δηλαδή το αποφεύγει. Αν όμως ξεπερνάει αυτό το όριο, Σοφία, τότε ναι, υπάρχει θέμα. Άρα λοιπόν όσοι έχουν αγροτική εκμετάλλευση, έχουν καταθέσει αίτηση μετά τις 12 Μαΐου του 2016, θα πρέπει να σταθμίσουν το τι εισόδημα θα έχουν, να μην ξεπερνάει το συγκεκριμένο όριο και πραγματικά σε αυτή την περίπτωση μπορούν να αποφύγουν την περικοπή. Λύσεις θέλουμε να βρίσκουμε εδώ ναι, στους. Υπάρχει λύση. Πριν ευχαριστήσουμε τον Παναγιώτο Κάβρο που σήμερα ήταν κοντά μας, αρκετές ερωτήσεις. Ο πατέρας και ο γιος είναι στο σπίτι. Ποιος από τους δύο πρέπει να κάνει πρώτος την δήλωση για να προχωρήσει και η επόμενη δήλωση? Κύριε Σοφία, καλό γιατί, θα ξέρεις, είναι. Κάνουν δήλωση, λέει, έχει, δεν προχωράει η δήλωση. Καλό θα είναι ο παρέχον τη φιλοξενία να ξεκινήσει να κάνει τη φορολογική δήλωση εκείνος, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου. Να ξεκινήσει να κάνει τη φορολογική δήλωση και αυτομάτως ο γιος ή τέλος πάντων εκείνος που φιλοξενείται να υποβάλει δεύτερος, να κάνει απλά μία αποδοχή γιατί ουσιαστικά μεταφέρονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του ακινήτου στη φιλοξενία. Πατάμε μία αποδοχή και επομένως η φιλοξενία είναι γεγονός και προχωράνε αισίως τα πράγματα. Έχουμε ξαναπεί ότι σε αυτό το θέμα καλό θα είναι και ταυτόχρονα και το πρόσωπο που θα υποβάλει τις φορολογικές δηλώσεις καλό θα είναι να είναι το ίδιο και το ίδιο χρονικό διάστημα. Διαφορετικά, ας το κάνει ο ιδιοκτήτης που φιλοξενεί τα υπόλοιπα άτομα, έτσι ώστε για να μην έχετε πρόβλημα με τις δηλώσεις. Παναγιώτη Κάβρο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό θα κάνουμε μία σύντομη διακοπή και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, με τον Γιώργο τον Κουτσούκο και την Όλια την Κολοπούλου για να βρούμε λύσεις και να απαντήσουμε σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Στο 901-901, 5617 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας, SBC και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54888. Αρκετές ερωτήσεις, Όλια Νικολοπούλου, είναι, αναφερθήκαμε βεβαίως στους εγγύητες. Ναι. Πάρα πολλά ζευγάρια πήραν ένα στεγαστικό δάνειο. Χωρίσανε και τι γίνεται βεβαίως σε αυτές τις περιπτώσεις? Κοίταξε, και που χώρισαν, ο εγγύητης δυστυχώς παραμένει εγγύητης και έχει την ευθύνη του πρωτοφυλέτη. Τελείωσε. Αυτό είναι κάτι που το λέμε στους πελάτες μας. Υπάρχει μια σχετική νομολογία, υπάρχει μια κινητικότητα τώρα να φύγει ο εγγυητής, να αντικατασταθεί κλπ. Η τράπεζα λοιπόν, το λέω και το τονίζω, δεν το δέχεται. Η μόνη περίπτωση που μπορεί να δεχτεί η τράπεζα είναι μόνο στην περίπτωση αντικατάστασης εγγυητού. Πράγματι, εκεί μπαίνει σε μια κουβέντα και σε μια συζήτηση. Mm-hmm. Αντικατάστασης, αλλά όταν αυτός που θα αντικαταστεί τον εγγυητή ενδεχομένως τα οικονομικά του στοιχεία είναι καλύτερα και από τον προηγούμενο. Μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις. Σε καμία απολύτως άλλη περίπτωση. Το ότι λοιπόν χωρίς δεν τα βρήκαμε στην πορεία, άλλαξε η κατάσταση κλπ. Δεν σημαίνει τίποτα βεβαίως για τη σύμβαση που έχω υπογράψει ως εγγυητής. Εξακολουθεί να με ακολουθεί η ευθύνη του εγγυητή, που είναι ίδια με την ευθύνη του πρωτοφυλέτη. Τελείωσε. Τελεία και παύλα. Το είπαμε όσο πιο απλά, γιατί μας στέλνετε αρκετές ερωτήσεις. Καταλαβαίνουμε ότι γίνεται όταν χωρίζει ένα ζευγάρι. Δεν θέλετε, θέλετε να φύγετε, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται να γίνει κάτι τέτοιο. Και να πω κάτι τώρα σε αυτό που λες. Υπάρχουν ζευγάρια τα οποία υπέβαλαν αίτηση στο νόμο Κατσέλη, ενώ ήσαν μαζί. Στην πορεία χώρισαν. Πολλές φορές έχει τεθεί ως θέμα το αν θα παραμείνει η αίτηση ή θα πρέπει να αντικατασταθεί με αυτοτελή αίτηση πια ο καθένας με τα νέα του οικονομικά δεδομένα. Η γνώμη δική μου είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να γίνεται αυτοτελής αίτηση. Ξέρω περιπτώσεις ανθρώπων που παραμένουν μαζί μέχρι να φτάσουν στο οριστικό δικαστήριο και να δικάσουν τον νόμο Κατσέλη. Μένουν λοιπόν υποχρεωτικά. Αυτό δημιουργεί τεράστια, όπως καταλαβαίνεις, προβλήματα μέσα στο σπίτι. Τις περισσότερες
φορές επηρεάζει πάρα πολύ την ψυχολογία των ανήλικων τέκνων. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ όρημοι σε αυτά. Δεν σημαίνει κάτι το να πάμε να υποβάλουμε μία αυτοτελώς, μία νέα αίτηση, ο καθένας μόνος του, με τα νέα του οικονομικά δεδομένα, από το να διατηρούμε καταστάσεις οι οποίες δεν οδηγούν πουθενά. Κύριε Βασίλη, καλησπέρα σας. Κύριε Βασίλη. Ναι, ναι. Καλησπέρα σας, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Την ερώτησή ναι, σας. Βεβαίως. Θα ήθελα να ρωτήσω ήδη από συγκεντρωτικό έναν από τους καλεσμένους σας. Βεβαίως, ο κύριος Κουτσούκος σας ακούει. Καλησπέρα, σας ακούμε, ναι. Καλησπέρα. Έχω 23 χρόνια αναγνωρισμένα από το ΤΕΒΕ. Ναι. Μετά από το διέκοψα και έχω πάει στο ΝΟΓΑ. Ναι. Έχω περίπου 14,5-15 χρόνια περίπου νομίζω στο ΝΟΓΑ. Μετά το ΤΕΒΕ μπήκατε στο ΝΟΓΑ. Απλώς σας διακόπτω. Μετά το ΤΕΒΕ μπήκα στο ΝΟΓΑ. Ναι. Μπήκα στην ανώτερη κλάση οικειοθελώς βέβαια. Μπήκα στην ανώτερη κλάση και τώρα το Μάιο, τέλος Μαΐου, γιατί με το 56 έκτη του 51 γεννηθείς, πρέπει να καταθέσω. Μήπως με βοηθήσετε λίγο από τον ΟΓΑΘΑ στον ΟΓΑΘΑ να καταθέσω στο ΤΕΒΕ ναι. Και αν ξέρετε, αν μπορείτε να μου βγάλετε τι περίπου θα βγει, αν ξέρετε. Αυτό είναι πιο δύσκολο. Ναι, αυτό είναι πιο δύσκολο και θα σας πούμε γιατί. Το αν μπορείτε να φύγετε, σαφώς μπορείτε να φύγετε λόγω των 67. Εκεί που θα καταθέσετε την αίτηση είναι ο ΟΓΑ. Γιατί ο ΟΓΑ είναι ο τελευταίος σας φορέας. Ναι. Και θα ζητήσετε να γίνει διαδοχική ασφάλιση με το ΤΕΒΕ. Δηλαδή να προσθεθεί το ΤΕΒΕ στον ΟΓΑ. Για να έχετε έναν ενιαίο χρόνο. Και πλέον έχουμε ΕΦΚΑ, έτσι, γιατί και ο ΟΓΑ πλέον λειτουργεί με τους κανόνες του ΕΦΚΑ. Τυπικά όμως. Θα καταθέσετε στον τοπικό ανταποκριτή, στο γραφείο του τοπικού ανταποκριτή, μπορείτε να καταθέσετε εκεί την αίτηση συνταξιοδότησης. Τώρα, όσον αφορά το ποσό, γιατί αναφέρουμε ότι είναι δύσκολο, διότι πρέπει να έχουμε μια εικόνα των εισφορών που έχετε αποδώσει όλα αυτά τα έτη και κυρίως σε πρώτη φάση από το 2002 και μετά, γιατί θα εκτιμηθεί πάρα πολύ το διάστημα αυτό. Με δεδομένο ότι έχετε και το ΤΕΒΕ, άρα πηγαίνετε με μια μεγάλη συγκομιδή χρόνου, είναι θετικό γιατί ο ΓΑ κατά κανόνα έδινε και εξακολουθεί να δίνει χαμηλές συντάξεις. Άρα με την προσθήκη του ΤΕΒΕ πιστεύω ότι θα ανεβαίνετε αρκετά πιο πάνω, αλλά για να σας δώσουμε μια τάξη μεγέθους έχει μεγάλη σημασία να δούμε και τις εισφορές που αποδίδατε, το ότι αποδίδατε σε ανώτερη κλάση στον ΟΓΑ, όπως μας είπατε, είναι πάλι θετικό και μπορεί να σας οδηγήσει σε μια παροχή. Δεν νομίζω ότι θα είναι στο επίπεδο των 1.000 ευρώ και άνω. Θα είναι πιο... Δεν περιμένω, Θα είναι πιο κάτω. Θα είναι πιο κάτω, πιθανολογώ ότι μπορεί να είναι μεταξύ 700 και 800 ευρώ προσωπικά. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε που μας καλέσατε. Πάμε τώρα να δούμε με τον κύριο Κουτσούκο τι γίνεται στο κομμάτι των αιτήσεων, στις παράνομες επιστροφές και βεβαίως τι πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι. Ναι. Αυτή τη στιγμή η Σοφία έχει γίνει μια αποκατάσταση όσον αφορά την επικουρική σύνταξη. Έχει αποκατασταθεί το ποσό της επικουρικής, ακόμη όμως δεν έχουν δοθεί τα αναδρομικά και μάλλον αυτό μετατίθεται για τους καλοκαιρινούς μήνες. Δεν έχουμε νεότερη ενημέρωση. Αυτό το οποίο συνεχίζει να υφίσταται ως αναορθόδοξη πρακτική είναι το γεγονός ότι εξακολουθούμε να έχουμε παράνομες μειώσεις του νόμου 43 του 12, όπως αναφέρει σωστά στην κάρτα, στο άθροισμα των συντάξεων που είναι πάνω από 1.000 ευρώ ή πάνω από 1.300 ευρώ αφού αφαιρέσουμε τις περικοπές της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων και των δύο μνημονιακών νόμων, ο 4024 και το 4051. Ο 4024 είναι του 11 και ο 4051 είναι του 12. Πρέπει λοιπόν όσοι συνταξιούχοι ήδη έχουν προστρέξει στα ταμεία τους για να ζητήσουν την επιστροφή των κρατήσεων αυτών, θα ήταν καλό να επανυποβάλουν μια αίτηση με την οποία να υπενθυμίζουν στο Ταμείο ότι έχουν ήδη καταθέσει μια πρώτη αίτηση για το ζήτημα αυτό. Άρα ουσιαστικά αυτό. Έχει τον ρόλο της όχλησης αυτό. Είναι ουσιαστικά μια δεύτερη όχληση, ακριβώς γιατί
να το πούμε έτσι ανοιχτά, ο κρατικός μηχανισμός δεν έχει ανταποκριθεί ακόμα. Έχει ανταποκριθεί στο κομμάτι της επικουρικής, αλλά αυτός μην ξεχνάμε ότι συνέβη και μετά από πάρα πολλές αιτήσεις που έχουν κατατεθεί. Άρα μια επανυποβολή της αίτησης. Όσο και να φαίνεται να ενισχύει πάλι τη γραφειοκρατία, ωστόσο μια δεύτερη όχληση είναι καλό να συμβεί για να υπενθυμίζεται ότι συνεχίζει να υπάρχει αυτή η παράνομη πρακτική να κρατιούνται ποσά πάνω από τα 1.000 ευρώ μεικτά. Επομένως, θα ήταν καλό να γίνει μια δεύτερη αίτηση στο σημείο αυτό. Άρα, το ένα είναι για τις αιτήσεις που είπαμε του μεικτού ποσού. Ναι, και μιλάμε πάνω από 1.000 ευρώ λοιπόν μεικτά το άθροισμα κύριες και επικουρικής σύνταξης. Και για τη διακοπή της εισφοράς αλληλεγγύης. Λοιπόν, για την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, όπως είπαμε και πριν σε κάποιο τηλεθεατή, αφορά άθροισμα κύριων συντάξεων. Πάνω από 1.400 ευρώ μεικτά. Mm-hmm. Άρα λοιπόν εκεί θα πρέπει να υπάρξει μια διακοπή της συγκεκριμένης παρακράτησης, γιατί υπάρχει ήδη μια απόφαση του Ολιακτικού Συνεδρίου. Συγκεκριμένα εγώ θα ήθελα να αναφέρω και τον αριθμό, είναι η 244 του 2017. Αυτή είναι η χαρακτηριστική απόφαση του Ολιακτικού Συνεδρίου, που έκρινε παράνομη την επιβολή της εισφοράς αλληλεγγύης, η οποία... κειμενόταν από, η κράτηση από το 3% στο 14%. Πρέπει να διακοπεί. Πρέπει λοιπόν να διακοπεί. Άρα και εδώ θα πρέπει να γίνει από τους ενδιαφερόμενους, επαναλαμβάνω, όσοι έχουν άθροισμα κύριων συντάξεων ή έχουν μία κύρια σύνταξη που είναι πάνω από 1.400 ευρώ μεικτά, να ζητήσουν την διακοπή της παρακράτησης, γιατί έχει αναγνωριστεί ως αντισυνταγματική, ως παράνομη από την απόφαση αυτή. Οπότε υπάρχει το αίρισμα. Υπάρχει δηλαδή το πάτημα για κάποιον συνταξιούχο να το ζητήσει αυτό. Τώρα στέλνουν μηνύματα για τις επικουρικές βεβαίως. Η αποκατάσταση έχει γίνει. Και όχι μόνο για την αποκατάσταση, για τη μείωση, γιατί και εκεί θα έχουμε τις μειώσεις. Δεν έχουμε μόνο στις κύριες συντάξεις. Και οι επικουρικές. Μην ξεχνάμε και τις επικουρικές. Αναφέρονται στον επανυπολογισμό. Ακριβώς. Γιατί είναι και οι επικουρικές, οι οποίες μπορεί να φτάσουν να δουν και πάρα πολύ μικρά ποσά στο κομμάτι των επικουρικών. Φοβάμαι, Σοφία, ότι ήδη οι επικουρικές έχουν πραγματικά εξαντληθεί όσον αφορά τα ποσά τους. Πάρα πολύ μεγάλες μειώσεις σε ποσοστά που φτάνουν και το 70%, 70-80% έχουν εξανεμιστεί πραγματικά τα ποσά αυτά. Δεν γλιτώνουν δυστυχώς και τον επανυπολογισμό. Δεν θα είναι όμως, κατά τη γνώμη μου πάλι το τονίζω, δεν θα είναι τόσο αισθητή μείωση στην επικουρική που ήδη έχει υποστεί και πόσο άλλο κάτω να πάει, όσο στην κύρια σύνταξη θα πέσει το βάρος τώρα όσον αφορά τον επανυπολογισμό. Δυστυχώς δεν εξαιρέθηκαν οι επικουρικές συντάξεις και με δεδομένο ότι δεν υπάρχει καμία μεταβολή, δηλαδή το νομοθετικό πλαίσιο όπως ψηφίστηκε το 17, γιατί με το 17 προωθήθηκε το ζήτημα του πανεπιστημίου, δεν υπάρχει καμία μεταβολή και επομένως πάμε με βάση τον κανόνα αυτό προς το παρόν. Ελπίζω στη διαπραγμάτευση, γιατί η διαπραγμάτευση τυπικά συνεχίζει να υπάρχει. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν έστω την ίσα τη στιγμή μπορεί να εξαιρεθούν κάποια κομμάτια από τον πανεπιστημίο. Να είναι το κομμάτι της επικουρικής, να ενδεχομένως το πλαφόν αυτό το 18% να μπορεί να αναθεωρηθεί ακόμα και την ίσα τη στιγμή και να είναι μικρότερο. Είναι ευχής έργο να συμβεί αυτό, γιατί ό,τι μπορεί να περισσωθεί και την τελευταία στιγμή είναι προς όφελος όλων των πολιτών, πραγματικά. Ο Λίγο Νικολοπούλου, δεν είναι μόνο βεβαίως τα χρέη τα οποία έχουμε στα δάνειά μας, έχουμε και χρέη στο δημόσιο. Βέβαια. Και εκεί έτσι, να δούμε τι πρέπει να κάνουμε, γιατί και εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα αν τα αφήσουμε και εκεί, δεν τα ρυθμίσουμε. Σοφία μου, κοίταξε να δεις, αν δεν μπορούμε, δεν έχουμε τα κριτήρια να επαχθούμε σε εξοδικαστικό παύλα 120 δόσεις, μόνο 12 ή 24 δόσεις όπως έχουμε πει κατά εξαίρεση, ή αν πραγματικά ανήκουμε στις περιπτώσεις που δεν έχουμε κανένα εισόδημα, κατόπιν συζήτησης με τον έφορο να αιτηθούμε μια σχετική παράταση, μια σχετική διευκόλυνση ή στις χειρότερες των περιπτώσεων να καταβάλουμε αυτό που εμείς μπορούμε, ούτως ώστε να δείχνουμε ότι έχουμε τη διάθεση της αποπληρωμής του χρέους μας, αλλά βέβαια πάντα υπό την προϋπόθεση ότι είμαστε ανοιχτοί σε κάθε μέτρο αναγκαστικής εκτέλεσης. Αυτό δυστυχώς είναι ένα δεδομένο, το έχουμε πει.
Εάν δεν μπορούμε να δίνουμε τουλάχιστον ένα ποσό έστω έναντι, ας σκεφτούμε το νόμο Κατσέλη. Βέβαια θα σου πω ότι και εδώ τα χρέη προς το δημόσιο δυστυχώς στα περισσότερα ειρηνοδικεία της χώρας εξαιρούνται. Υπάρχει άφθονη νομολογία πια. Είναι κάτι που ναι μεν αναφέρεται στην τροποποίηση του νόμου με το νόμο Σταφάκη, αλλά έχει κριθεί αντισυνταγματικό. Ωστόσο, μας δίνει τη δυνατότητα, γιατί εμείς τα λέμε όλο στον κόσμο, να κερδίσουμε λίγο χρόνο ακόμα, όσο τουλάχιστον δεν έχουν ψηφιστεί οι νέες, όπως είπαμε, πιο αυστηρές διατάξεις, οι οποίες θα έχουν περιορισμένα χρονικά πλαίσια. Πιο περιορισμένα χρονικά πλαίσια. Δεν μπορούμε δυστυχώς να συμβουλέψουμε κάτι άλλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή. Μου έγινε κατάσχεση στον τραπεζικό μου λογαριασμό. Τι πρέπει να κάνω τώρα? Είναι πάρα πολύ σύνηθες. Εάν έχει εξοφληθεί και πλέον δεν υπάρχει άλλη οφειλή, θα πρέπει να ενημερώσει την τράπεζα με την σχετική εξόφληση, ούτως ώστε να αποδεσμευτεί και να ελευθερωθεί ο λογαριασμός. Αν δεν έχει εξοφληθεί η οφειλή, οτιδήποτε μπαίνει και είναι πάνω από 1.250 ευρώ, όπως έχουμε πει, που είναι το όριο του ακατάσχετου, και έχει κάνει ακατάσχετο το λογαριασμό, δυστυχώς θα κατάσχεται. Μέχρι 1.500 θα κατάσχονται τα 250 ευρώ, από 1.250 δηλαδή ουσιαστικά κατάσχεται το 50% και από εκεί και πάνω όλο το υπερβάλλον. Μην ξεχνάμε να κάνουμε και ακατάσχετο προς τρίτο, Σοφία μου. Διότι κάνουμε πολύ το σημαντικό ακατάσχετο για το δημόσιο, να κάνουμε και προς τρίτους. Είναι μια πολύ απλή διαδικασία που γίνεται στην τράπεζα. Μια απλή υπεύθυνη δήλωση που θα λέει ότι ετούμεθα το ακατάσχετο προς τρίτους. Συνήθως η τράπεζα δίνει το ποσό των 1.500 ευρώ ως ακατάσχετο. Ωστόσο και αυτό είναι υποσυζήτηση. Είναι θέμα βέβαια οικονομικών δεδομένων. Να το κάνουμε όμως, γιατί δυστυχώς λίγο πολύ όλοι έχουμε θέματα. Και βεβαίως όταν κάνουμε ακατάσχετο λογαριασμό μέσω ναι, αυτό να το δηλώσουμε και στην τράπεζα. Να το δηλώνουμε και στην τράπεζα. Γιατί πολλές φορές γίνεται αυτόματα, άλλες φορές όμως για να είμαστε καλυμμένοι. Να το δηλώνουμε, έχεις απόλυτο δίκιο. Πάρα πολύ σωστή η επισήμανση. Να το δηλώνουμε λοιπόν για να είμαστε καλυμμένοι και φυσικά να ξέρουμε ότι το δημόσιο δυστυχώς πια τις κατασχέσεις κυρίως ισχυρές τρίτων, αυτό δηλαδή που λέμε τώρα μέσω τραπεζικών λογαριασμών κλπ., τις κάνει αυτόματα με μια πολύ γρήγορη διαδικασία και δεν ενημερωνόμαστε στις περισσότερες των περιπτώσεων παρά μόνο όταν πάμε να κάνουμε τη σχετική ανάληψη και διαπιστώνουμε ότι έχει γίνει κατάσχεση. Γιώργο, έχουν συγκρατήσει όλοι οι τηλεθεατές μας το 13 Μαΐου. Ναι. Ο κύριος λοιπόν έλαβε τη σύνταξη μετά τις 13 Μαΐου λοιπόν, άρα έχει επανυπολογιστεί η σύνταξή του και μας ρωτάει αν θα έχει νέα μείωση στη σύνταξή του. Έλαβε τη σύνταξη, μήπως κατέθεσε όμως την αίτηση πριν το Μάιο, δηλαδή βγήκε ενδεχομένως. Δεν μας το λέει αυτό, μας λέει απλά επειδή έλαβε. Μπορεί να βγει και η απόφασή του, αλλά να είναι αναδρομικά. Πάντως αν είναι μετά το Μάιο του 2016, απλώς να πούμε υποθετικά. Στη δική του περίπτωση. Καλά, λογικά για να την έλαβε μετά τις 13 θα έχει κάνει πολύ θα νωρίτερα. Κάνει μάλλον πριν. Αλλά δούμε και τα δύο σενάρια. Δούμε και τα δύο σενάρια. Αν λοιπόν έχει κάνει πριν. Ή κάποιος, για να μην έπαιρνε. Αν λοιπόν είναι συνταξιούχος πριν λοιπόν, τις 12 Μαΐου του 2016, υφίσταται επανυπολογισμός, θα επανυπολογιστεί η σύνταξή του. Εάν είναι συνταξιούχος μετά τις 12 Μαΐου. Έχει ακόμη ένα τμήμα της προσωπικής διαφοράς κερδίσει στη σύνταξή του. Αυτό θα περικοπεί πλήρως από 1η-1η του 19. Άρα στο Δεκέμβριο του 18 θα το δει αυτό. Στους νέους συνταξιούχους δεν έχουμε το πλαφόν του 18%. Έχουμε κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, φεύγει τελείως ό,τι πήρανε ως κομμάτι στη σύνταξή τους. Είναι αυτή η διαφορά. Το πλαφόν δηλαδή του 18% είναι για τους παλιούς συνταξιούχους. Για τους νέους είναι περικοπή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Υπάρχει κάποιος να συνεχίσει να παίρνει το ΕΚΑΣ? Αυτό πλέον τελείωσε. Καταργείται. Το 2019 και μετά. Το 2019 καταργείται. Όλη Νικολοπούλου, έκανε αποδοχή κληρονομιάς και εμφανίστηκε μία διαθήκη. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Αν θέλει θα αποδεχθεί και τη διαθήκη. Θα τη δημοσιεύσει κανονικά. Φαντάζομαι ότι δεν ανατρέπει τα δεδομένα η διαθήκη. Αν ανατρέπει τα δεδομένα η διαθήκη. Κοίταξε, εξαρτάται. Αυτό που μπορεί να κάνει κάποιος όταν εμφανίζεται μια διαθήκη, τη δημοσιεύει κανονικά και από εκεί και πέρα προχωρά στην αποδοχή αυτού που λέει η διαθήκη. Αν το κίνητο, για παράδειγμα, αφήνει κάποιος. Κοίταξε, άλλος προσβάλλει δικαστικά τη διαθήκη. Σε κάθε περίπτωση έχει τη δυνατότητα οποιοδήποτε έχει πρόβλημα με την όποια διαθήκη να την προσβάλλει δικαστικά. Να διεκδικήσει την νόμιμη μοίρα, αν τον εξαιρεί. Θα διεκδικήσει την νόμιμη μοίρα. Να διεκδικήσει, να προσβάλλει ως πλαστή τη διαθήκη. Υπάρχει άλλη διαδικασία, την προσβάλλει ως πλαστή. Βέβαια, στις περισσότερες των περιπτώσεων
Δεν είναι. Η πλαστότητα είναι ένα θέμα το οποίο τραβάει πάρα πολύ, κρατάει πάρα πολλά χρόνια, δεν αποδεικνύεται, έχει πάρα πολλά έξοδα, θέλει ειδικό γραφολόγο κλπ. Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας, ανάλογα με το τι λέει η διαθήκη, πάει στο δικηγόρο του, το συμβουλεύεται για να δει αν πρέπει να την προσβάλλει ή όχι. Πάντως, το πολύ σημαντικό, το οποίο μας το έχεις πει πάρα πολλές φορές, είναι να προσέχουμε λίγο τις ημερομηνίες. Οι ημερομηνίες, αυτές περιπτώσεις κυρίως και στο κομμάτι της αποποίησης που αναφέρεις, είναι αποσβεστικές. Η αποδοχή δεν έχει προθεσμία. Η μόνη προθεσμία που κινείται γύρω από το κληρονομικό δικαίωμα αυτό είναι η δήλωση του φόρου κληρονομίας, όπως έχουμε πει, που είναι 6 μήνες συν 3 μήνες παράταση που μπορούμε να αιτηθούμε στη ΔΟΗ ή οι ίδιοι, γιατί δεν γίνεται με διαφορετικό τρόπο, και να πάρουμε την τρίμηνη παράταση ενδεχομένως για να μάθουμε, να ρωτήσουμε, να ενημερωθούμε, να πληροφορήσουμε. Για τα δεδομένα, βέβαια, έτσι τα οικονομικά. Η προθεσμία όμως αποποίησης είναι αποσβεστική και ισχύει το τετράμινο αυστηρά. Πολύ αυστηρό λοιπόν το τετράμινο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ κοντά μας. Καλό απόγευμα. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω και όλους εσάς. Εσείς μείνετε στο SBC, ακολουθεί το δελτίο καιρού. Εμείς τα λέμε αύριο στις 4. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.